Ναι, αδέρφια, είναι αλήθεια και το λέω με εθνική συγκίνηση. Το Κολοκοτρονίτσι υπήρξε κατά την αρχαιότητα ο ιστορικός δήμος του Μενιπαίος. Κι ανού το Μενιπαίος. Πάντως όχι το δικό σου, κάποιου άλλου που του έκανε κούκου. Σιωπή, έσχος. Σας είπα, ωραία, να μην τις βγάζετε έξω. Μα δεν τις βγάζουμε. Τις γυναίκες σας, να μην τις βγάζετε έξω από τα σπίτια σας, γιατί λύνεται η γλώσσα τους και σχρολογούν ασύστολα. Ιδού, ο περίφημος φιλόσοφος Μενιπαίος. Μενιπαίος βλέπω. Μενιπαίος δεν βλέπω. Σιωπή, χάιδο κουτοπώνηρη. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από γυναίκες γλωσσούδες. Συνέχισε και μετά το λόγο της παραλαπίπες του αυτός ο άσχετος. Κατηδίαν. Κατηδίαν, Βαγγέλη. Κατηδίαν. Και όχι και άσχετος. Τόσα χρόνια στα πανεπιστήμια και με μεταπτυχιακό λαογραφία στο Λονδίνο, παρακαλώ. Άλλη είναι άσχετη. Μπε, τι λες, πριγκιπέσα μου, σου πέφτουμε και λίγοι. Ρε, δεν φτιάξε κανένα καφέ. Και πλύνε τα φλιτζάνια, έχουν γίνει στίβα στον νεροχύτη. Δεν μπορούσες να πλύνεις κανένα. Σταυρούλα, θα τα ακούσεις τα πινελίκια σου. Τι να ακούτε, ρε. Άντρας, εγώ τώρα για να πλύνω φλιτζάνια και πιάτα. Έλα, έλα, πιο, κόψε, κόψε. Άντε, γιατί αισθάνομαι τώρα ότι γυρίζει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Εγώ έχω πάντα την έβεια της τύχης. Όλη την έβεια ή μόνο την καλκίδα. Σταυρούλα. Καλά, ξέρω, σκάω, σκάω. Χριστός και Παναγία. Πώς πετάγεστε έτσι, κυρία μου, στη μέση του δρόμου. Ήμουν αφηρημένος. Παρά λίγο να πέσω πάνω σας. Θέλετε να αυτοκτονήσετε. Αχ, αν αργούσατε λίγο ακόμα, ναι. Θα ήθελα να αυτοκτονήσω, κύριε Κάρολε μου. Κάρολε, από πού? Από τις Αγγλίες. Χιμωράκι. Γιατί πάθατε, τι συμβαίνει? Χάλασε το αυτοκίνητό μου στη Μαύρη Ερημιά. Μήπως ξέρετε που είναι το κοντινότερο συνεργείο? Το ένα και μοναδικό είναι στο Μεγαλοχώρι, πέρα από το Κολοκοτρονίτσι. Θα σας το ρημουλκίσει ο ίδιος ο Σταύρος, ο μάστορας. Εσείς προς τα πού πάτε? Στο ιστορικό Κολοκοτρονίτσι. Αχ, τι ωραία! Να σας πω, θα μου κάνετε μια χάρη. Μια στιγμή να κλειδώσω το αυτοκίνητο, να πάρω μια βαλίτσα. Θα μας πετάξετε μέχρι το ιστορικό? Δύο λεπτά. Το αυτοκίνητο μπορεί να θέλει μέρες για να επισκευαστεί. Γιατί ο Σταύρος είναι, όπως λέμε, τα ζώα μου αργά, τα αυτοκίνητά μου αργά. Χιμωράκι. Έχετε κάποιο συγγενή, κάποιο φίλο για να σας φιλοξενήσει? Γιατί δεν υπάρχει ξενοδοχείο στο χωριό. Όχι, έχω δικό μου σπίτι στο Κολοκοτρονίτσι. Τι έχετε? Κληρονόμησα το σπίτι και το μαγαζί της Βασιλικής Μιχαλοπούλου. Της Τρανοβασίλελλας! Τώρα εξηγείται η εμφάνιση. Είναι κληρονομικά αυτά. Οι γυναίκες στο Κολοκοτρονίτσι, κυρία μου, δεν κυκλοφορούν με τα πόδια έξω. Γιατί κάνει κρυό? Όχι, κάνει ηθική. Και θέλετε να δείτε την περιουσία που αποκτήσατε για να την πουλήσετε, προφανώς. Καθόλου προφανώς. Σκοπεύω να εγκατασταθώ μόνιμα με την κόρη μου στο Κολοκοτρονίτσι. Τι θα κάνετε? Θα εγκατασταθούμε μόνιμα. Πήραμε την απόφαση να κάνουμε αποκέντρωση. Περάσαμε ένα μεγάλο σοκ στην Αθήνα. Α, μάλιστα. Και μετά από το μεγάλο σοκ που περάσατε στην Αθήνα, είπατε να έρθετε εδώ να περάσει τώρα ένα μεγάλο σοκ το Κολοκοτρονίτσι. Τι σοκ, δεν καταλαβαίνω. Ο σύζυγός σας που είναι, γιατί δεν είναι μαζί σας? Γιατί δεν είναι μαζί μας. Δεν υπάρχει. Α, έχει πεθάνει ο πατέρας της μικρής. Είστε χείρα. Εκείνος είναι χείρος με όμικρον γιώτα. Γουρούνι. Αυτό κι αν είναι vintage. Ξέρεις πόσο πιάνει αυτό στο μοναστηράκι? Θεωρείται αντίκα, παιδί μου. Εγώ το βρίσκω απέσιο. Καλά τώρα, εσύ αποφασισμένη τα βρίσκεις όλα απέσια. Ξέρεις τι ωραίου ύπνους θα κάνουμε εμείς οι δυο σε αυτό? Κοίτα πόσο αναπαυτικό είναι. Α! Πώς είναι, μαμά? Είναι αναπαυτικό. Κόφτο, βάλια! Ένα μάτι να σε δει και να σε καρφώσει στον δήμαρχο, θα σε κρεμάσει ανάποδα στη μέση της πλατείας. Θα ταιριάζω με το άγαλμα του Μενιπαίος. Γιατί? Γιατί κι εγώ Μενιπαίος είμαι, ε? Άντε ρε βλάκα. Είχε και πάλι τα πόδια έξω. Πιο έξω δεν γίνεται. Κι εγώ θα μπορούσα. Αν τα φορούσα κι εγώ μέχρι εκεί, όλοι οι άντρες θα τρέχανε. Ότι θα τρέχανε είναι σίγουρο. Αλλά μην παρεκκλίνουμε από το θέμα μας. Ο δεύτερος άνθρωπος μετά τον τρελαντών στο χωριό που μου φέρετε φιλικά είσαι εσύ. Και μπορεί να γίνω και ακόμη πιο φιλικός. Όχι να το πενευτώ δηλαδή, αλλά οι ωραίες γυναίκες είναι η αδυναμία μου. Και από ό,τι έχει δείξει, είμαι κι εγώ η αδυναμία τους επίσης. Παιδί μου, αυτό σου κάνει καμάκι? Μόνο καμάκι, αγάπη μου. Ολόκληρο ψαροντούφεκο έχει βγάλει ο κύριος. Τέτοιο ωραίο κομμάτι για να μην το χτυπήσουμε. Δεν το θέλει ο Θεός. Να σε πήρω. Ναι, ναι. Μήπως αυτή εδώ η πέτρα βρήκε τον Κολοκοτρώνη στα οπίστια? Τι λες, τρελέ? Λίγο σεβασμό στο πρόσωπο του γέρου του Μωριά. Όχι, δεν ρώτησε για το πρόσωπο, ρώτησε για τον κο. Σιωπή ελαφρόμυαλε. Από αύριο πιάνετε δουλειά στο Δημαρχείο. Θα το βάψετε όλο μέσα έξω. Μα το βάψαμε τις προάλλες πριν τον τρίγο. Ναι, μα είσαι το χρώμα. Να το κάνετε ένα σωμονάκι να ταιριάζει και με τον χαρακτήρα μου. Γιατί εγώ είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Άμα ταιριάζει με τον χαρακτήρα σου, μήπως να το βάψουμε κατά μαύρο. Ο αδελφός μου δεν είναι σκοτεινός άνθρωπος, έχει και φωτεινή πλευρά. Πάψε εσύ.
Σου απαγορεύω να λες την αδελφή μου πάψε εσύ. Μόνο που τη φωτεινή πλευρά την έχει φάει μαρμάγκα. Μην κάνεις βρε αδελφέ μου τόσο πόλεμο σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα. Έχεις παγωθεί πια με αυτή την Αθηναία. Πάψε εσύ. Α, τώρα να πάψω. Ανυπεράσπιστη. Αυτή η ανυπεράσπιστη. Αυτή άμα έρθει αντιμέτωπη με μια γέλη λύκων, οι μισοί θα φύγουν δαγκωμένοι. Υπάρχουν όμως κάποιοι άντρες εδώ μέσα που πολλοί θα θέλαν να πέσουν ελεία στα δοντάκια της. Πάψε εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μη μου πεις ότι δεν σερβίρετε γυναίκες, γιατί την άλλη φορά ο άντρας σου μ' άφησε να παραγγείλω. Ένα ριστρέτο θέλω. Τι, στρέτο. Ριστρέτο. Μικρό εσπρέσο, ξέρεις. Δεν ξέρω ούτε το μεγάλο. Ένα κορέτο τότε, ένα μακιάτο. Στην ανάγκη ένα καπουτσίνο. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Συγγνώμη. Όχι, λέω αυτό το καπουτσίνο που λες, το ξέρω από τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, αλλά εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Α, ένα μέτρο ελληνικό τότε. Πώς έσπασε όμως η σωλήνα. Ξέρω εγώ, μήπως φαγώθηκε από τη σκουριά. Τι λες, ευλογημένε. Αυτός εδώ είναι σαν να τον έκοψε κάποιος με τσεκούρι. Τσεκούρι. Ποιος θα μπορούσε να κάνει τέτοια κακοήθεια έναντι της πρωτεβουσιάνας. Κάποιος που θέλει να τη διώξει από το χωριό ίσως. Όποιος και να το έκανε ντροπή του. Εγώ πρώτος είχα πει να μην έχουμε παρεδώσει μαζί της, αλλά όχι να χρησιμοποιούμε και τέτοιες μεθόδους, αδερφέ. Ε, μωρέ, δεν το πιστεύω. Αποκλείεται άνθρωπος από το χωριό μας να έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Είμαστε όλοι ψυχούλες. Τότε ποιος, λες να κατέβηκε κανένα κουνάβι από το βουνό και να το ροκάνισε. Κουνάβι, κουνάβι. Μα, αφού το έχεις το κουνάβι στο στόμα, γιατί δεν το πετάς. Αυτό είναι φως φανάρι, είναι κουναβοδουλιά. Η πρωτεύουσα να λείπει. Άμα ήταν εδώ θα γινόταν η κουναβοδουλιά. Δηλαδή θα το έπαιρνε το κουνάβι στο κατόπι. Ευτυχώς που παίρνω εγώ και. Και τι έγινε, το φτιάξε άμπος. Το κακό είναι ότι μέχρι να αλλάξει ο σωλήνας δεν θα έχεις νερό ούτε για τη χέστρα. Αχ, τι κομψό. Τα κομψά είναι για τους δικητάκες και τους φλούφλιδες τους Αθηναίους. Κουνιάδε, μην αρχίσεις τώρα γιατί πίνουμε κρασί. Καφενείο είναι. Δεν είναι σχολείο που διδάσκουν οι καλόγριες ή πώς το λένε οι ινσουλίνες. Όχι, τις λένε ζαχαροδιαβήτες, τούβλο. Ποποτά. Εν πάση περιπτώσει, το κρασοπότι σας εδώ είναι πτέσμα μπροστά στο κακούργημα που σκοπεύει να κάνει στο χωριό μας κάποια άλλη. Αν εννοείς το καφενείο της πρωτεβουσιάνας, είσαι τρελός αν έχεις πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το έχει αυτή. Ποιος θα πατήσει. Όποιος τολμήσει θα του κόψω τα ποδάρια. Καταρχήν θα μας τα κόψουν οι γυναίκες μας. Έτσι και τολμήσουμε να πατήσουμε στο μαγαζί της Παρδαλής. Πώς το πεις αυτό. Ε, βέβαια. Θα σας τα κόψουν, δεν θα σας τα κόψουν. Πουλόπουλε, σαν βάλσαμα ακούστηκαν τα λογάκια σου στην ψυχή μου. Καθιστικάστε με κι άλλο, παιδιά. Καθιστικάστε με κι άλλο. Εξάλλου την άδεια για τη λειτουργία του μαγαζιού δεν πρέπει να την πάρει από το Δημαρχείο. Το οποίο Δημαρχείο, δηλαδή εγώ, δεν θα της τη δώσουμε ποτέ. Φατσέα μου, αν και είσαι ένα στοιχείο το Μάρι, με έκανες πολύ ευτυχισμένο τώρα. Αυτή τη λεπτομέρεια την είχα ξεχάσει. Σ' αγαπώ το Μάρι. Μπα, εδώ είσαι αδελφέ. Ο αδερφός σου εδώ είναι. Εσύ δεν είσαι εδώ, άχρηστη γυναίκα που αναγκάστηκε να ψήσει ολόκληρο καφέ μόνος μου. Αχαήρευτη. Ακούσα, αδελφέ, πώς μου μιλάει. Και εσύ, Σταυρούλα, πού γυρνάς, για δεν είσαι στο μαγαζί σου. Οι γυναίκες πρέπει να είναι ματρωμένες. Γιατί άμα ξεπορτήσουν, καταλήγουν σαν την Αθηναία. Άσε τα ψέματα που μου είπε και προς στιγμή τα έχαψα, γιατί με έπιασε εξ Αθήνης. Ποιο κόκορα πήγες να ματρώσεις, μωρή, αυτόν που έσφαξα προχτές. Άστα, Βαγγέλη μου, είδες τι έπαθα. Το είχα ξεχάσει. Μέχρι την πέρα ραχούλα έφτασα ψάχνοντάς τον. Και ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό ότι τον είχες φάει λάχανο. Δεν τον έφαγα λάχανο, με χιλοπίτες τον έφαγα. Και αυτά τα ξέχασα, εγώ δεν τα χάβω. Όχι να τα χάψεις, Βαγγέλη. Σταυρούλα από μικρή χαμένα τα είχε. Αν δεν τα έχει χαμένα η σένα, θα παντρευότανε. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, λέω πολύ νόστιμα. Εκεί που θα κάνατε το καφέ, τώρα θα γίνει μουσείο. Άλλο πάλι και τούτο. Και γιατί ειδικά εκεί πρέπει να γίνει το μουσείο. Γιατί ο χώρος είναι ιστορικός. Ποιος χώρος. Της δικιάς σας. Της δικιάς σας. Μαμά, με βρίζεις. Και λέτε να του γυάλισε αυτή η δικιά μας η πρωτεβουσιάνα. Ότι του γυάλισε, του γυάλισε. Και όχι τα σημικά. Κυρία Παπαδιά, εγώ πάντως σας περιμένω στο μαγαζί μου και εσάς και όλες. Και όχι μόνο στο Εγγένεια. Μη σας πω ότι θα καθιερώσω και Ladies Day. Τι, Ladies Day. Ladies Day. Ήρθε στο Κολοκοτρονίτσι, κοπέλα μου, να κάνεις Ladies Day. Εδώ ξέρουν μόνο το Day, Γαϊδαράκομ Day. Παιδιά, κόψε το παραμύθι. Χτες μίλαγα με φίλους μου στην Αθήνα και πληροφορήθηκα που είναι η τιμή της πιάτσας. Άντε. Στην Αθήνα, γιατί εδώ είμαστε βουνό και τη μέση είναι βουνίσχες. Εντάξει, είπαμε να είναι λίγο πιο τσιμπημένες, αλλά εσείς εδώ πέρα με γδύνετε. Άμα καθόσουν να σε γδύσουμε, θα σου κάναμε και τσάμπα το μαγάζι. Βρες τον κόρακα από εδώ, αλήτες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πάω εγώ στο μεγαλοχώρι και θα βρω άλλους εργάτες. Εμείς είμαστε οι άλλοι. Το έχουμε μονοπόλιο, κοπελιά. Και είπατε να μου πατήσετε τον γκάλο, ε. Λοιπόν, εγώ κότσος δεν πιάνομαι. Αντίο και ευχαριστώ πολύ.
Δεν πειράζει, θα τη βρω εγώ την άκρη, έλα. Καλή τύχη. Κύριε Δήμαρχε! Και μετά ο Ξέρχης, τι θέλεις, μελετώ με το γιο μου. Τηλέφωνο. Ποιος είναι? Μια Λαρίσα, Τρικάλα, Καρδίτσα, ξέρω κι εγώ. Άντε, προφανώς είναι η γραμματέας του Δημάρχου Λαρίσας. Λαρίσης. Η γραμματέας του Δημάρχου Λαρίσας λέει ντά. Μα δεν είπε ντά, προφανώς είπε ντα. Γιατί ταυτοχρόνως του φυλάει και τα παιδιά. Ναι, εγώ είμαι. Γιατί πιέζω εδώ? Σου είπα να πάρεις μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Θα σε έπαιρνα εγώ. Ναι. Μα, επασπιτός, πρώτα απ' όλα πώς ξύπνησες εσύ τόσο πρωί? Α, δεν κοιμήθηκες καθόλου. Ναι, τέλος πάντων, πόσες θα είστε τελικά? Όσο πιο πολλές, τόσο πιο καλά. Και θέλω να φοράτε αυτά που φοράγατε χθες. Μίνι, βαθύ ντεκολτέ, αυτά τα καλσόν με τις τρύπες. Ναι, γεια σου, τα δικτυωτά, ναι. Χαρασό, σπασίμα χαρασό. Ρούσκα. Η Χαρασό Καβαλία, αυτή η παλιά ηθοποιός, παίζει ακόμα, άραγε. Μπράβο, μπράβο Περίανδρε, αλλά τι να πω, άντρας μόνος σου είσαι, φαίνεται θα τα έχεις ανάγκη. Ποια? Τα δικτυωτά. Για κάνω τη χάρη, σε παρακαλώ, που παρακολουθείς και τηλεόρασε το τηλέφωνο. Καλά, καλά, δεν θα ξαναμιλήσω. Α, μπράβο. Αλλά και με πολλές μαζί, τα σία. Το Σάββατο που θα τραγουδήσω στα εγγένεια θέλω να είμαι Παβαρότης. Θέλω να με θεραπεύσει εγκαίρος αν έχω κανένα κάλο στις χορδές. Άλλο κάλο πρέπει να σου θεραπεύσει, Πουλόπουλε. Οι χορδές μπορούν να περιμένουν. Α, κυρία Χάσκα. Κυρία Χάσκα. Κυρία Χάσκα, είστε λίγο περήφανοι στα αυτιά, δεν ακούτε? Δεν θέλω να σας ακούσω γιατί ξέρω τι θα μου πείτε. Μπα. Τι θα σας πω δηλαδή? Τα γνωστά κουλάντε παρεί ότι δεν μπορώ να ανοίξω το μαγαζί γιατί δεν έχω άδεια. Λάθος. Και άδεια έχετε. Και εύχομαι να έχετε και γεμάτα. Τι γεμάτα? Τραπέζια από πελάτες. Η άδειά σας, κυρία Χάσκα, είναι στο γραφείο μου υπογεγραμμένη και μπορείτε να έρθετε να την πάρετε οποιαδήποτε στιγμή. Και ποιος την υπέγραψε? Εγώ, ποιος άλλος. Τι μου λες τώρα, Πόποτο, ότι δεν έχεις πρόβλημα να ανοίξω το μαγαζί? Ακριβώς. Πλάκα μου κάνεις? Καθόλου. Και πώς αυτή η ξαφνική αλλαγή? Ακούστε, κυρία Χάσκα, είχα αρχίσει να αισθάνομαι τύψεις. Μία φωνή μέσα μου έλεγε: Περίανδρε, μήπως έχεις αδικήσει αυτή τη γυναίκα? Μήπως είναι πράγματι μια ενάρετη γυναίκα και πράγματι θέλει να ανοίξει ένα ενάρετο καφέ? Ασφαλώς ενάρετο θα είναι το καφέ μου. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι θα ανοίξω μπουρδε ή οίκο ανοχής. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Επίστην. Επίστην, κυρία Χάσκα. Αυτή η γυναίκα αποκλείεται να ανοίξει μπουρδε ή οίκο ανοχής. Επίστην ότι θα ακολουθήσει στο μαγαζί σας το σλόγγαν του χωριού μας: Τάξεις και ηθική. Πόποτα, δεν βλέπω τον παλιούδε Πόποτα και μπερδεύομαι. Δηλαδή ξαφνικά εγώ δεν είμαι τώρα η Σουρλουλού με το εξώγαμο? Όχι. Γιατί μια άλλη φωνή μέσα μου είπε: Περίανδρε, ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις τους άλλους? Στο κάτω-κάτω αυτή η γυναίκα δεν δολοφόνησε το παιδί που έφερε στα σπλάχνα της. Η πράξη της ήταν χριστιανική. Όλα αυτά τα είπε η άλλη φωνή μέσα σας? Ναι. Τότε μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πολυφωνία μέσα σας, γιατί σε πολύ καλό μου βγαίνει εμένα αυτό. Περάστε από το γραφείο μου όποτε θέλετε και ζητήστε στο Θόδωρο την άδειά σας. Και αν είμαι εκεί πολύ ευχαρίστως, να σας κεράσω και ένα καφεδάκι. Ε, όχι, εγώ θα σας κεράσω καφεδάκι. Α, να πιείτε σπρασάκι από τα χέρια μου να πάθετε την πλάκα σας. Και εσείς θα πάθετε την πλάκα σας. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι θα πάθετε την πλάκα σας από την υποστήριξη που θα κάνουμε όλο το χωριό στο μαγαζί σας. Ξέρετε, κυρία Χάσκα, κατά βάθος είμαστε πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Αντίο σας. Να σου δώσω άφεση αμαρτιών στα μπρούλα μου, αλλά πρώτα πρέπει να μου πεις την αμαρτία σου. Είναι βαριά, πάτερ μου, και ντρέπομαι. Ε, δεν κάνουμε τότε έτσι δουλειά στα μπρούλα. Εμένα ντρέπεσαι, τον πνευματικό σου. Ναι, πάτερ μου, και εσένα ντρέπομαι και την Παναγία ντρέπομαι. Παραλίγο να παίζω σε σαρκικό αμάρτημα. Τι, με άλλον, όχι με τον άντρα σου? Του Θεού, πάτερ μου, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Με τον άντρα μου, βέβαια. Ε, τι αμάρτημα τότε? Ήταν Παρασκευή. Το κάνατε Παρασκευή? Παραλίγο, είπα, πάτερ μου. Ευτυχώς την τελευταία στιγμή κρατήθηκα, αλλά ο Βαγγέλης μου έγινε τρελός και έφυγε και πήγε αλλού να... Τι να? Να, αυτό. Τι αυτό? Ε, τι θες, πάτερ μου, τώρα να πω? Να πω να απαυτώσει μέσα στην εκκλησία, να βλασφημώ, να... Η Παναγία έγινε έξελε μαζί μου που βλασφημώ και κουνήθηκε. Ας προσευχηθούμε και οι δυο για αυτό το θείο σημάδι. Όμως, να ξέρεις, Σταυρούλα μου, η Παναγία είναι έξελε μαζί σου. Όχι γιατί είσαι αμαρτωλή, αλλά γιατί είσαι χαζή. Πάτερ μου. Εσύ, Σταυρούλα μου, έρχεσαι σε επαφή με τον άντρα σου γιατί θέλεις να κάνεις παιδί.
και όχι για να ποτίσεις το διψασμένο σου κορμί. Τι ωραία που τα λέτε, πάτερ μου. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το ποτίσω και λίγο, γιατί απότιστο έχει γίνει σαχάρα. Βρε Σταυρούλα, εκεί πάνω που πάω να σου δώσω την άφεση. Λοιπόν, η τεκνοποιία είναι πράγμα ιερό. Γι' αυτό να το κάνετε και Τετάρτες και Παρασκευές και Σαρακοστές. Θα το εγκρίνει όμως, Παναγία. Ξανακουνήθηκε, το εγκρίνει. Μωρέ, τι θαυματουργή εικόνα που έχουμε εδώ. Πάω να πάρω το άλτερ, να τους το ανακοινώσω αμέσως. Σταυρούλα μου. Μην το σηκώσεις, μην το σηκώσεις, Βαγγέλη μου, μην το σηκώσεις. Δυο λεφτά βγάλει, μωρέ, ζαρκάνα μου. Είναι το κουνητό, μπορεί να είναι κάτι επιγόντως. Έλα, ρε Σταυρακά. Πες του να το κλείσει, μας έκοψε στη μέση. Τι, σοβαρό μιλάς, τέτοιο πράγμα στο μαγαζί της πρωτευουσάνας. Επιτέλους το χωριό μας μπήκε στον πολιτισμό! Τι εννοείς? Απέκτησε πουτάνες! Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί φεύγει ο κόσμος? Χαρά, έμαθα πολύ ωραία πράγματα για το μαγαζί, ε. Το κονέ πρέπει να στο κανόνισε ο δήμαρχος. Πάμε, φατσέα! Τα νιάρια, εσύ τα κανόνισες όλα, ε. Είδα και τη δικιά σου, τη Λαρίσα απ' έξω. Λαρίσα! Τη Λαρίσα στο ποτάμι, τη Λαρίσα στο ποτάμι, τη Λαρίσα στο ποτάμι. Πώς θα το τραγούδι τώρα, βρε φατσέα? Άντε πάμε στο δρόμο, θα το τραγουδήσουμε μαζί. Άτυχο πάμε και δεν με θέλεις, άτυχο και δεν με θέλεις, άτυχο και δεν με θέλεις, κι θα πέσω να πνιγώ. Αμ, δεν θα πνιγείς μόνος σου. Άλλος θα σε πνίξει. Πες το, Σταυρούλα μου, τα ανέλπιστα. Να, δεν είναι και σίγουρο. Προσπάθησα να στο πω το πρωί, αδερφέ, αλλά όπως πάντα με αποπήρες. Προσπάθησα να το πω και στον άντρα μου, αλλά και αυτός όπως πάντα με αποπήρε. Τώρα ήρθες να μας παίξεις το μονόλογο της μιζέριας. Πες μας τι σημαίνει να τελειώνουμε. Δεν είναι σίγουρο. Είναι βέβαια πολύ πιθανό. Πώς να στο πω, θεωρείται βάσιμη ένδειξη. Μίλα, Χριστιανή μου, θα με εγκαστρώσεις. Αν σε εγκαστρώσεις, θα είσαστε δύο εγκαστρωμένοι. Τι λες, μωρέ, και εσύ τώρα. Σταυρούλα, μη μου πεις ότι έγινε το θαύμα. Έχω μια εβδομάδα καθυστέρηση, αδερφέ. Α! Έπαθε σοκ για το ανιψάκι που θα αποκτήσεις. Όχι, έπαθα σοκ για το γιο που έχω ήδη αποκτήσει. Τι κρατάς στα χέρια σου, Εμμανουήλ? Το παιχνίδι που μου έφερε από την Τρίπολη η θεία. Θιάφη! Δεν σου έχω πει, βρε, να μην παίζεις με ηλεκτρονικά. Και εσύ, αδερφή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην του φέρνεις τέτοια παλιοπαίχνιδα, το λαποσπούλα από τα μαθήματά του, αδερφέ. Είπα κι εγώ, έσπασε ο πόποτα στο πόδι του και μπήκε πελάτη στο μαγαζί μου. Τι έσπασε ο πόποτα στο πόδι του? Πώς δεν με έσπασε ο διάολος στο πόδι του? Με πρόλαβες, ε! Θα ερχόμουν κι εγώ στο μαγαζί σου. Για να με δεις, μωρό μου. Χέρι. Θα σου βάλω. Έλα, ρε φατσέα, πάρ' το χέρι σου, περάσω. Τη γυναίκα σου θέλω να δω. Αν δεν είναι στο μαγαζί, εγώ νόμιζα ότι θα είναι εδώ η ανεπρόκοπη. Ανεπρόκοπη? Δηλαδή ούτε και τώρα άλλαξε η συμπεριφορά σου? Και γιατί να αλλάξει? Τι μεσολάλησε και θα αλλάξει? Να σου πω, μαναρή μου, εγώ θα μπορούσα να σου κάνω πλάτες στο χωριό. Δηλαδή, θα μπορούσα να πω ότι τις δροσίδες στο μαγαζί σου τις έφερε ο πόποτας πιθανώς. Όχι πιθανώς, πισινός. Γιατί είναι κολάνθρωπος. Αυτός τις έφερε. Κάτσε, ρε εσύ. Και εσύ, αν είσαι εντάξει κανονικά, θα πρέπει να το πεις. Εγώ είμαι εντάξει, εσύ δεν είσαι εντάξει απέναντιάς μου. Γιατί δεν είμαι εντάξει? Γιατί ενώ με γουστάρεις σαν άντρας και κάθε φορά που με κοιτάς βλέπω στα μάτια σου τη λάμψη. Σιγά μη βλέπεις και το καλημέρα ζωή. Άστα αυτά. Ενώ με θέλεις το λοιπόν φόδρα. Κάτι γίνεται δηλαδή για να με παίξεις, αν τη στέκεσαι. Ρε συφατσέα, πού το πας, μίλα στα ίσα, τι θέλεις? Να εκδώσεις. Να εκδώσω. Θα εκδώσω. Έκτακτο παράρτημα. Ο φατσέας είναι ηλίθιος. Όχι, να εκδώσεις τη γοητεία μου. Στο φινάλε, εξού από έναν ωραίο γκόμενο, θα έχεις και έναν ωραίο φίλο. Ποιος θα σε βοηθήσει? Δεν έχω ανάγκη τη βοήθεια κανενός. Θα φέρω μόνη μου πελάτες από το μεγαλοχώρι και τα γύρω χωριά. Και θα έρχονται από το μεγαλοχώρι εδώ για να πίνουν ένα καφέ? Μόνο κάτι πινάλες θα έρχονται, κακομοίρα μου, για να σου βάζουν χέρι. Δεν είμαι εγώ κακομοίρα. Κακομοίρα είναι η γυναίκα σου, που ενώ είναι έγκυος, εσένα συνεχίζει το μυαλό σου να είναι στα ξενοπηδήματα. Ίσια η πλάτη. Δεν καμπουριάζουμε. Υπόποτες είμαστε φυτενείς. Και τι κοιτάς κάτω, παιδί μου? Ψηλά το κεφάλι και να κοιτάς μπροστά. Όπως εγώ. Δεν κοιτάω κάτω, μπαμπά, γιατί έχει λακκούβες. Κάνεις και παρατηρήσεις το έργο της Δημοτικής Αρχής τώρα, Εμμανουήλ. Που να δεις την Αθήνα πώς είναι. Άσφαλτος παντού δεν είναι. Όχι, λακκούβες παντού είναι και πού και πού διακόπτεται από άσφαλτο. Τι θες, κυρία δασκάλα, γιατί κυκλοφορείς τέτοια ώρα και τρομάζεις τον κόσμο? Γιατί τους τρομάζω? Γιατί στο Κολοκοτρονίτσι αυτή την ώρα κυκλοφορούν μόνο τα φαντάσματα.
Και εσύ τους φέρνεις κάπως. Τι τους φέρνω? Σμύρνα και Λιβάνη. Τι θες, Χριστιανή μου, τέλος πάντων? Πρέπει να δω τον κύριο δήμαρχο για κάτι πολύ επίγον. Κοιμήθηκε. Τώρα! Ποιος είναι, Δασία? Αχ, ξέπνιος είναι! Πού πας, πού πας? Πρώτα απ' όλα, Δασία, εσύ δεν πρόκειται να δουλεύεις. Θα ζεις μαζί μας. Οικογένεια θα είμαστε. Ναι, αλλά το Μανολάκι τον αγαπάω. Και δεν θα αγαπάς το δικό μου το γιο που θα είναι και πιο κούκλος? Ειδικά άμα πάρει την πρωτομή μου. Ποια πρωτομή? Έχουν κάνει άγαλμα στο φατσέα. Εντάξει, μωρέ, λάθος το είπα. Άμα πάρει την περιτομή μου, ήθελα να πω. Άστο, βρε, Βαγγέλη μου. Άστο κι είμαι και έγκυος γυναίκα. Πώς και τι περιμένουμε κανένα γλέντι στο χωριό να ξεσκάσουμε κι εμείς οι γυναίκες? Οι γυναίκες δεν πρέπει να ξεσκάνε, τα σέβομαι. Οι γυναίκες πρέπει να ξεσκάνε χωρίς το ξέ. Τώρα το παρακάνεις, ρε κουνιάδε. Εντάξει, κι εγώ είμαι ζώρικος, αλλά εσύ είσαι πιο φελοκράτης κι από μένα. Μπορεί να το έπαθα από τότε που έγινα συγγενής με φελούς. Τώρα αυτό δεν το πιάνω να το λες για καλό ή για κακό. Καλώς τους, καλώς τους. Λοιπόν, τελικά οι κεφτέδες θέλουν για κάποια πείρα και έτσι αποφάσισα να κάνω τη σπεσιαλιτέ μου, μακαρόνια με κοιμά. Από πότε, μπαμπά, είναι η σπεσιαλιτέ σου? Από σήμερα. Κοιτάξτε πόσο άσπρα είναι τα μακαρόνια. Κοιτάξτε πόσο... Μαύρος είναι ο κοιμάς. Ναι, είναι λίγο... Σαν να έκανε ηλιοθεραπεία. Ε, τι ήθελες? Να το βάλω αντιλιακό, θα τον φάμε. Μα είναι κάρβουνο. Ε, τότε θα φάμε μακαρόνια καρβουνάρα. Μα έχει κολλήσει το τηγάνι. Θα τον... ξύσουμε. Τι θες το άδωρο επιτέλους? Εμείς εδώ, αν και αρκάδες, έχουμε αγωγή σπαρτιατών. Μπράβο, παιδί μου. Θα φάμε μέρα να κοιμά. Μας αρέσει ο μέρας κοιμάς. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω να μ' αρέσει. Δεν θέλω να μ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Έστω. Φάει μακαρόνια άσπρα. Δεν μ' αρέσουν άσπρα. Δεν σ' αρέσουν άσπρα, δεν σ' αρέσουν μαύρα. Θες εμπριμέ? Κόψτε με μπεγγίσματα, σου έχω πει. Άμα γίνει κακή αρχή, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας ευτεί στο δύσπυρο χωριό μας. Τότε να τους απομονώσουμε. Και τους Εβραίους και τους ομοφυλόφιλους. Και σιγά σιγά, κύρα δασκάλα, που ξύπνησε ο Χίτλερ μέσα σου, τρομάρα σου. Τώρα παπα Χίτλερ, άμα δεν ξύρισες το μουστάκι, θα του έφερνες λίγο. Τι? Τίποτα, λέω. Μην υπερβάλλουμε κιόλας και κάνουμε το σχολείο Mauthausen. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου με το καθημερινό της φόρεμα. Αχ, κάτι που είπατε Mauthausen, κάτι που σας βλέπω έτσι απέναντί μου. Με το καθημερινό μου φόρεμα. Για συνέλθουμε λίγο, κύριε δασκάλα. Για συνέλθουμε λίγο. Στο διάτανο μου χύθηκε πρωινιάτικα. Μη βρίζεις φατσέα. Δεν θυμάμαι αν έβαλα και ζάχαρη. Δεν τα καταφέρω με τους καφέδες. Χα, βέβαια. Αφού άλλη τους φτιάχνει. Τόσα χρόνια δίπλα της κι ούτε αυτό δεν ξεστραβώθηκες να μάθεις. Όχι, προσπάθησα, αλλά είμαι απίδεικτος μαθήσεως. Αν δεν προσπάθησες, είχες τον ήλωτα να δουλεύει και εσύ καθόσουνα και έπαιζες πρέφα. Καλά έκανε και σε παράτησε. Τι είναι αυτά που λες, πάτερ? Ποιος σου είπε ότι με παράτησε? Έλα τώρα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή έχει τούμπανο το μάτι. Ρε εσύ, δεν τράπηκες να σηκώσεις χέρι επάνω της? Ναι, καλά. Ο ουδεπόποτας ήταν σου λέγεται ουδεποποτέικα. Μήπως όμως έχει δίκιο. Τι? Τι? Παιδιά, τα ρουμιτσίνο θα αργήσουν λιγάκι. Έλα εδώ στα βρύλα. Έλα να σου πω. Παιδί μου, σου έκανε το μάτι μπλαβή, ναι ή όχι? Όχι εντελώς μπλαβή. Τώρα έχει πάρει ένα απαλό βιολετή. Τι λες, μωρή βιολετέρα? Σε τρώει ο άντε να μην πω ποιος να γυρίσεις κουνοσούρνοντας το σατράπι σου. Αφού τον αγαπάει, μωρέ. Χρόνια και χρόνια την τυρανάει. Και την πλακώνει και την βαράει, γιατί? Γιατί την ίδια πορεία με τη Σοφία Βέμπο έχω κι εγώ. Όχι, δεν με έχει βαρέσει ποτέ. Μόνο κανένα πιάτο μου πέταγε που και που στο κεφάλι. Αλλά εγώ έσκυβα και το απέφευγα. Α, μπράβο! Τι χαζί με να το φάω? Όχι, πανέξυπνη από ό,τι ακούω. Παπά! Μαμά! Τι μαμά? Μαμά, λέω. Και γιατί το λέω? Γιατί για τον Εμμανουήλ είμαι και μπαμπάς και μαμά μαζί. Ομού. Τότε να σε φωνάζω μπαμπά, μαμά. Έλα, άσε αηδίες, σε παρακαλώ. Σοβαρέψουνε, ρε. Πού είναι ο Θόδωρος? Γιατί τον φέρατε εσείς, κυρία δασκάλα? Πώς τον φέρατε εσείς? Με το ζόρι. Τι με το ζόρι, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες? Εν πάση περιπτώσει, θα επιπληκθεί ο Θόδωρος. Έχω στρώσει τραπέζι, κάθισε. Κυρία δασκάλα, σας ευχαριστώ που τον φέρατε. Παρακαλώ. Πού πα. Γιατί στο γιο καθίσατε? Δεν μου είπατε κάθισε. Ναι, το είπα στο γιο μου. Με συγχωρείτε κιόλας. Μην παρεξηγηθώ. Θα σας προσκαλούσα, ασφαλώς θα σας προσκαλούσα για φαγητό. Αλλά εμείς, αν και αρκάδες, τρώμε σαν σπαρτιάτες. Ούτως ώστε θα φάμε μόνο μακαρόνια ορφανά. Γιατί είναι ορφανά, μπαμπά? Γιατί πέθανε ο πατέρας του ο Κιμάς και η μητέρα του η Σάλτσα και έμειναν μόνα. Εγώ τουλάχιστον είμαι πιο τυχερός από τα μακαρόνια. Πέθανε μόνο η μαμά μου. Δεν πεινάω. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ, έλα εδώ, παιδί μου. Τίποτα δεν τρώει πια.
Συγγνώμη κυρία δασκάλα, τώρα θα αναγκαστώ να σας διώξω γιατί θα δώσω μάχη να τον ταΐσω. Το πουλάκι μου είχε τέτοια θλίψη στα μάτια όταν είπε για τη μαμά του που πέθανε. Αχ, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια αντικαταστάτριά της. Κυρία δασκάλα, αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι την έχουμε ξανακάνει. Ναι, αλλά δεν έχουμε καταλήξει. Ναι, εγώ έχω καταλήξει. Εγώ δεν έχω καταλήξει. Είναι τόσα πολλά. Η ημερομηνία, το νηφικό, το δαχτυλίδι. Συγγνώμη, ποιο. Πατρευόσαστε. Κάποια στιγμή. Δηλαδή βρέθηκε ο τυφλός, ο γαμπρός. Θέλω να πω, προχωράει κάποια περίπτωση. Κατά το ίμιση, τελειωμένη υπόθεση. Εγώ θέλω. Τι να σας πω. Άντε, με το καλό. Εγώ όμως τώρα θα σας διώξω με το κακό, γιατί θέλω να μιλήσω με το γιο μου, έχω προβλήματα. Θέλω να μείνω μόνος μου, συγγνώμη. Το αντίθετο. Χρειάζεστε κάποιον να σας παρηγορήσει. Ξέρω τα προβλήματά σας. Μας συνάντησε τυχαία η κυρία Παπαδιά καθώς ερχόμασταν και μου είπε εντάχει και τα τελευταία με την αδερφή σας. Σας είπε και για το φαλιράκι. Ποιο φαλιράκι? Αφήστε. Όχι, δεν αφήνω. Ξεσπάστε. Ξέρω ότι μέσα σε αυτό το σκληρό άντρα κρύβεται μια ευαίσθητη ψυχούλα που θέλει να κλάψει. Αχ, ακουμπήστε στο στήθος μου και κλάψτε. Αν ακουμπήσω στο στήθος σας, θα κλάψω οπωσδήποτε. Με μαύρο δάκρυο. Ψωμάκι. Έλα βρε Σταυρούλα μου, μην είσαι τόσο down. Πώς να είμαι βρε χαρά αφού χώρισα. Και χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ που λέει και το τραγούδι. Έλα όμως που το λέει μόνο το τραγούδι. Γιατί βρε αν δεν αξίζει τον κόπο. Χωρίζεις, ξαναφτιάχνεις τη ζωή σου και βρίσκεις τον καλύτερο. Πάρε παράδειγμα εμένα. Τι, βρήκες κανένα? Όχι, αλλά άμα βρω, θα βρω τον καλύτερο. Προς το παρόν απολαμβάνω τη μοναξιά μου. Εγώ καθόλου. Ξέρεις τι είναι να μπαίνει ο άντρας σου στο σπίτι και αντί να σου πει ένα γεια να μου γκρίζεις από την αρκούδα και μετά να κάθεται στο τραπέζι και να σε ρωτάει τι σκατά φαΐ έφτιαξε σήμερα μωρή άχρηστη και μετά να ξαπλώνεις το κρεβάτι σου και εκείνος αν δεν είχε πάει να βρει τη χείρα να ξαπλώνει δίπλα σου και να κλάνει. Βρε χαρά, είχες βάλει κάμερα στο σπίτι μου? Έλα βρε Σταυρούλα, λες και δεν φαίνεται τι σοϊ άντρας είναι ο φατσέας. Ναι, αλλά εγώ τον είχα συνηθίσει. Ήταν μια παρουσία δίπλα μου. Τώρα θα συνηθίσεις τη δική μου παρουσία δίπλα σου. Μα εσύ έχεις βυζιά. Είμαι τον Παναγία μου άρχισα να λέω και σόκιν. Άλλη αναστενάρισα από εδώ. Τι έχεις εσύ? Μιλούσα στο τηλέφωνο με ένα συμμαθή μου και ο πατέρας του μου το κλείσε. Μη μου πεις ποιος συμμαθητή σου και κυρίως μη μου πεις ποιος πατέρας του. Ποιος? Δεν θες να ξέρεις. Χαρά. Έλα βρε Δασία, γιατί άφησες μόνο το καφέ? Δεν είπαμε ότι σήμερα αναλαμβάνω εγώ το δύσκολο έργο να παρηγορήσω τη Σταυρούλα? Ναι, αλλά στο καφέ ήρθανε δύο νεαρά ζευγάρια από το μεγαλοχώρι. Σούπερ! Δεν ξέρω σούπερ, αλλά μου ζητάνε μαργαρίτες. Πού να τις βρω εγώ τις μαργαρίτες, αφού δεν είναι η εποχή τους? Βέβαια. Α, δεν μπορείτε να σταθείτε εσείς σε αυτή την κατάσταση σε lounge μαγαζί. Τίποτα, πρέπει να σας εκπαιδεύσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρία δασκάλα, τι μαρτύρια πέρασα για χατήρι του. Μου έστειλαν την Τρίπολη. Όχι μόνο το βιβλίο, αλλά και το CD του Μαμαλάκη και μαγείρεψα χορεύοντας. Τώρα που είπατε χορεύοντας. 9 χρονιές μου τη γλιτώσατε. Φέτος θα χορέψω μαζί στο ετήσιο γλέντι της Αγίας Άννας. Μου το είχατε υποσχεθεί πέρυσι και φέτος θα μου κάτσετε. Αν δεν θα σας κάτσω. Γιατί δεν θα μας κάτσει το γλέντι. Θα το ακυρώσουμε δυστυχώς. Δυστυχώς. Εξαιτίας αυτού του καθάρματος του πατσέα, καταλαβαίνετε. Αχ, όχι. Και τώρα εγώ πού θα χορέψω? Γιατί δεν πάτε μέχρι το Σάλογκο να χορέψετε το χώρο του Σάλογκου? Δεν ξέρω αν με έχετε προσέξει, αλλά στο χορό δεν με πιάνει κανείς. Τρελός είναι να σας πιάσει. Όταν αρχίζω τις φούρλες μου, όλοι μένουνε άλαλοι. Ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ένα νερό. Ωραία φούρλα, κρύο νερό. Καταπληκτική. Από πού θε κατεβαίνει. Μα τι ωραία, μπράβο. Περιμένει, από πού θε κατεβαίνει. Παναλάλα, παναλάλα, παναλάλα. Συγγνώμη, δεν με μεταΐσω το παιδί μου. Φουρνίσου στην αυλή, φούρνο. Ας το κάνουμε στην πλατεία του χωριού. Σαν πανηγύρι. Χειμωνιάτικα. Θα παγώσει ο κολο... κοτρονίτσης μας. Καλύτερα να παγώσει, παρά να μας τον κόψει. Γιατί αυτή έχει έρθει στο χωριό για να μας κόψει και το βήχα και το τζαμπουκά και τον κόλο. Περίανδρε, 100 μετάνδιες το βράδυ και την επόμενη Πέμπτη να έρθει στο χωρό. Δεν μπορεί να λείπει ο Δήμαρχος. Το θέμα είναι θρησκευτικό. Για να αναστηλώσουμε την Αγία Άννα. Αν δεν το κάνετε για να την αναστηλώσετε, το κάνετε για να την δηλώσετε. Αλλά αφού την δηλώσετε, να τη δηλώσετε κιόλας. Ποια? Την πόρνη, παπά. Οι πόρνες πρέπει να είναι δηλωμένες. Βοήθεια! 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 Βοήθεια!
Πάλι επιδεικνύει τα κάλλη σου. Α, όποτα, όποτα, βοήθαμε σε παρακαλώ, πιάστε σκάλα. Αυτό το μήνυ πια και η κοιλιά έξω σου έχω πει. Αυτές οι εμφανίσεις είναι πρόκληση για το χωριό μας. Πότε επιτέλους θα ενστερνιστεί στο τάξη και ηθική. Χα στα παρπούτσα, λαρε, πόποτα, σε παρακαλώ, βοήθαμε, θα πέσω. Αλλά θα πέσεις. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσεις. Ανύπαντρη μητέρα είσαι, κλαμπ διευθύνης υπάρχει πιο χαμηλά, αναρωτιέμαι, υπάρχει. Διαφορά να μπλέκω μαζί σου. Σε κακό μου γέννη. Γιατί εγώ το θέλω να μπλέκω με ένα βλαμμένο. Πρόσεχε τα λόγια σου. Ανεδέστατο γίνεται. Με πονάς. Καπέλο μου. Σου το μιλάει αυτός. Ναι, αντιπαθέστατος. Σ' άκουσα, μη γόφτη μας, σ' άκουσα. Ησυχία. Συγγνώμη και συγχαρητήρια. Γιατί πράγμα? Γιατί έχει προοδεύσει πολύ το χωριό μας. Εμείς στην ηλικία σας για να φιληθούμε έπρεπε να πάμε στην Τρίπολη. Και εσείς στο προάβλιο της εκκλησίας. Αλλά αν υπάρχει πάθος θα μου πεις. Παρεξηγήσατε, δεν φιλιόμασταν ακριβώς. Απλά εγώ την έπιασε μια λιποθυμία και... Της έδωσε το φιλί της ζωής. Ναι, πού το ξέρετε? Όχι να το πενευτώ, αλλά τα δικά μου φιλιά ζωής έχουν σώσει πολλές γυναίκες. Εσύ πρέπει να είσαι ο Βασιλάκης του Πολυμενέ. Ναι, Μπίλι με φωνάζουνε. Και εσύ ο περιβόητος Άρης. Πάντα σε θαύμαζα. Γιατί? Γιατί ήσουν πολύ ανεξάρτητος. Και επίσης είμαι υπέρ του 6 από τα 14. Οπότε προχωρήστε. Τι είναι αυτά που λέτε? Αχ, σας παρακαλώ, ξεχάστε ότι μας είδατε μαζί. Εγώ είμαι η... Ξέρω. Εγώ των Πουλόπουλων. Για να σας βλέπω μαζί, υποθέτω ότι οι γονείς σας δεν έχουν πια εκείνη την ηλίθια έκτρα. Γκουγκου! Μαμά! Δεν ζεις εδώ με το για τον ακατανόμαστον! Οι γονείς μου ακατανόμαστοι! Για τον άλλο λέω! Καλά, εσύ δεν μου λέγεις ότι δεν αντέχεις ούτε να τον βλέπεις και στο σχολείο έρχεστε κοντά μόνο για να μαλώνετε! Μα και τώρα μαλώναμε, μαμά! Για τα σίκα, στα χέρια πιαστήκαμε με αυτόν αλυτάμπουρα! Αλλά μπήκε στη μέση ο κύριος Άρης και μας χώρισε. Ναι, ναι, τους χώρισα. Ναι. Έπρεπε να αφήσεις την κόρη μου να του βγάλει τα μάτια. Πάνω σε αυτό το σημείο τους χώρισα. Που βγάζαν τα μάτια τους. Δεν είναι σωστό όμως κι εσείς να διαονύζετε την έκθρα των γονιών σας. Τρόμαξα! Εσείς τρομάξατε. Εγώ έπρεπε να τρομάξω. Επειδή με είδατε μες τη νύχτα. Μόλι και μέρο να σε έβλεπα πάλι θα τρόμαζα. Τι θέλετε άγρια μας άνοιχτα στο σπίτι μου, κυρία δασκάλα? Ήρθα να ρίξω ένα γράμμα κάτω από την πόρτα σας. Μπα, είδατε και ταχυδρόμος τώρα? Όχι, εγώ το έγραψα. Ήθελα να το διαβάσετε μόλις ξυπνήσετε το πρωί για να φτιάξει η διάθεσή σας. Με δικό σας γράμμα? Είναι γράμμα συμπαράστασης. Ήθελα να ξέρετε ότι δεν είστε μόνος σε αυτόν τον αγώνα που κάνετε εναντίον των κομμουνιστών. Κάνω εγώ αγώνα εναντίον των κομμουνιστών? Έμαθα για την επίθεση που σας έκανε ο γιος του παπά. Να το πατάξετε το κομμουνιστάκι! Θα το πατάξω το κομμουνιστάκι όπως το λέτε, αλλά όχι επειδή είναι κομμουνιστάκι, επειδή είναι όλα αυτά που είναι και αυτά που είναι είναι πολλά. Είμαι ανεπιφύλακτα με το μέρος σας. Αρκετά τόσα χρόνια που κρυβόμαστε. Από πού και ως πού θα μας κάνουν να ντρεπόμαστε επειδή είμαστε με την Επανάσταση. Ποια Επανάσταση? Της 21ης Απριλίου. Να το. Ξέρετε πόσο μου στοιχίζει που όταν δέχομαι κόσμο στο σπίτι αναγκάζομαι να κατεβάζω τις φωτογραφίες του Παπαδόπουλου και του Πατακού. Να το. Κυρία δασκάλα, είστε χουντικιά. Χουντικιά? Όχι και τόσο. Γιατί και αυτοί τον διώξαν τον βασιλιά μας. Εγώ τον θέλω το συνδυασμό. Βασιλευωμένη δικτατορία. Τι νυχτερινό παραλήρημα είναι πάλι τούτο. Αχ, όλες οι γυναίκες κατά βάθος βασιλικές είναι. Γιατί όλες ονειρεύονται να βρούνε έναν πρίγκιπα. Ή κάποιον που να μοιάζει με πρίγκιπα. Κι εγώ τον βρήκα. Συγχαρητήρια. Μεγάλη χαρά θα κάνει ο Κωνσταντίνος και η Ανά Μαρία που βολεύουν τον Νικόλαο με ένα κελεπούρι νύψα και εσάς. Έτσι θα κακαρίσει κι αυτός χαρούμενος όταν ακούσει τα ευχάριστα. Καληνύχτα! Καληνύχτα, γλυκέ πρίγκιπα. Κοιμήσου εσύ ήσυχα και θα σε νανουρίσω εγώ με τον ύμνο μας. Θα ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις και συγγνώμη θα ζητάς μετανιωμένος. Μην ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν, μην ξανάρθεις. Άρα τι γίνεται, έχει καθόλου δουλειά σήμερα?
Γιατί εμείς δίπλα στο κατάστημα δωρών βαράμε μύγες. Έλα να σου πω, ξέρεις ποια είναι εδώ σήμερα και διαλέγει νηφικό, η κοπελιά που έχει το καφέ στο Κολοκοτρονίτσι. Έλα η χαρά. Τι. Παντρεύεται η πρωτεμπουσιάνα. Τι λες καλέ. Καλή κοπέλα είναι, αλλά έχει μια μανία στο μαγαζί της και βάζει μόνο μουσική λάτζα. Λάουντς τι λένε βρε κορίτσια, λάουντς. Φιλενάδα, την επόμενη φορά που θα έρθω στο μαγαζί σου, θα σου φέρω το καινούριο CD του Μαζονάκη, φόρεμα Gucci. Είναι και τριντάκτα, είναι και κλασάτο, είναι και λάτζα όπως αρέσει. Η κοπέλα παντρεύεται, σιγά μην ξαναδουλέψει. Ποιος το λέει αυτό? Δεν σε βλέπω να παίρνεις κι ένα φτωχούλι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήρθα πιο νωρίς, τελείωσα με τον ομάρχη. Ο δήμαρχος από το Κολοκοτρονίτσι. Καλέ, αυτόν παντρεύεσαι. Μπράβο, πολύ ταιριαστό ζευγάρι είστε. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, λέω κι εγώ. Το ίδιο λέμε. Γιατί εγώ είπα ότι λέμε άλλο. Άλλος είναι τυχερός. Γιατί οπωσδήποτε είναι τυχερός που παίρνει τόσο ωραία κοπέλα. Και με τον ηφικό κούκλα, κύριε δήμαρχε. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Πού πάει καλά αυτό, Ω, μάνα μου. Συγγνώμη, κάτι μπήκε στο μάτι μου και πήγα σε ένα καθρέφτη για να το βγάλω. Όχι το μάτι, το κάτι. Θα κάνω καρούμπαλο. Στο μάτι. Πού το πάω ποτά. Για πες μου, πώς σου φαίνεται το νηφικό. Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι στο στυλ μου. Δεν είναι στο στυλ σου. Ψάχνει κάτι στο στυλ της. Δεν έχετε κάτι σε νηφικό φουστοζόνι? Όχι μωρέ, πια σταμάτα. Καλησπέρα. Ένα νηφικό για την κόρη μου θα θέλαμε να δούμε. Να καλέ μαμά που λένε ότι είναι γρουσουζιά να βλέπει ο γαμπρός με νηφικό την ύφη πριν από το γάμο. Ο κύριος πώς τη βλέπει? Ποιος σας είπε Δεσποινή ότι είμαι ο γαμπρός? Δεν είστε. Κρίμα. Και ταιριάζετε τόσο πολύ όσο σας βλέπω. Τα μαμ. Όχι κυρία μου. Δεν είμαι ο γαμπρός. Εγώ είμαι ο κουμπάρος. Και τώρα πάω να βγάλω κάτι από το μάτι μου. Αυτά τα κάτι που βγάζει από το μάτι του, μάλλον τα πετάει στον τοίχο. Δεν καταλαβαίνω το συλλογισμό σας, κυρία δασκάλα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Μα να αποφασίσετε να κάνετε κουμπαριά με την πρωτεμπουσιάνα χωρίς να με ρωτήσετε. Και γιατί έπρεπε να σας ρωτήσω, δηλαδή? Είναι έθιμο του χωριού να ρωτάμε και τη δασκάλα? Το ίδιο μου είπε και η κόρη της. Ένα με αυτές θα γίνετε, το βλέπω. Και εμένα θα με κάνετε πέρα. Όχι, εσάς δεν θα σας κάνω απλώς πέρα, θα σας κάνω υπερπέρα. Τι? Τι? Το υπερπέραν, λέω. Το υπερπέραν με ενδιαφέρον και τα μεταφυσικά. Αχ, και εμένα. Πιστεύω ότι έχουμε συναντηθεί σε μια άλλη ζωή. Ως τι? Ως ζευγάρι. Γι' αυτό ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, για να απολαρθώσουμε εκείνο το σφάλμα. Να με κάνετε και γελάω, ενώ έπρεπε να σας κάνω μούτρα. Για τα φυσικά σας μούτρα αρκούν. Μα γιατί υποσχεθήκατε κουμπαριά στην πρωτεμουσιάνα χωρίς να με ρωτήσετε? Κάντε πάλι. Και γιατί δηλαδή έπρεπε να σας ρωτήσω? Γιατί εγώ δεν την θέλω για κουμπάρα. Δική μου. Όχι, δική μου! Συγγνώμη, κυρία Δασκάλα. Σας ζήτησε να γίνετε κι εσείς κουμπάρα της? Όχι, αλλά ζήτησε σε εσάς. Άρα κάποια στιγμή θα αναγκάζομαι κι εγώ να τη λέω κουμπάρα. Με τρομάζει αυτός ο συλλογισμός. Γιατί σας τρομάζει? Επειδή θέλω να ρίξω βάλσαμο στη λαβωμένη σας καρδιά. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να ξεπεράσετε το θάνατο της γυναίκας σας. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Και να ξεπεράσω το θάνατο με έναν άλλο θάνατο? Ο γάμος δεν είναι θάνατος. Εξαρτάται από την ύφη. Αφού λέμε το ίδιο πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε? Δεν υπάρχει λόγος να χωρίσουμε. Δεν είμαι εγώ το μωρό σου. Υπάρχει άλλη πιο μωρό από μένα και αυτός είναι και ο λόγος που χωρίζουμε. Ω, το είδες πολύ στραβά. Άρη, τα λέμε όλο το βράδυ. Δεν είδα τίποτα στραβά. Αντιθέτως, είδα πολύ καθαρά ότι πηδιόσασταν. Και! Μα άλλο έρωτας, άλλο το σεξ. Ποτέ δεν σου είπα ότι θα έχουμε μονογαμική σχέση. Μπορεί να έγινε μια φάση με τη ματούλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ έπαψες να είσαι η μία και μοναδική γυναίκα της ζωής μου. Τι μαλακίες λες τώρα, ρε Άρη! Δεν μπορώ να φωνάζω κιόλας, μ' ακούει το παιδί μου. Έχεις μικροαστικά κατάλοιπα. Γι' αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις. Την καρδιά μας το δέχομαι, τη χαρίζουμε σε ένα πρόσωπο. Αλλά το κορμί μας είναι άλλη υπόθεση. Για το δικό σου κορμί μιλάς ή για το δικό μου? Για φαντάσου να με πιάνεις εσύ με κάποιον άλλον. Αν ήξερα ότι εμένα αγαπάς, δεν θα τρέχει τίποτα. Το παίζεις άνετος τώρα εκ του ασφαλούς. Αν όμως με πιάνεις εσύ με κάποιον άλλον, μπορεί να ξύπναγε ο άντρας ο Ανατολίτης μέσα σου και να με πλάκωνες και στα χαστούκια. Ούτε κατά διάνοια. Και για να στο αποδείξω, πήγαινε να επιδείξουμε όποιον θέλεις. Αποκαλύπτοντας λοιπόν το πραγματικό σου ποιόν με αυτόν, τη γλίτωσε κάποιος άλλος που θα μπορούσε να είχε πέσει στην παγίδα σου. Ποιος άλλος? Δεν το κάνω συγκεκριμένο. Κάποιος άλλος, όποιος. Αυτός ο όποιος λοιπόν αισθάνεται πολύ τυχερός που τη γλίτωσε.
Όποιος. Μάλιστα όποιος. Καλά με αυτά που ακούω, ένα κιλό όπιο πρέπει να πιω να το παριστώ να μην καταλαβαίνω. Είσαι και ναρκωμανής. Εδώ μία φράση μόνο κολλάει. Δεν μας χαίζει ρε Νταλάρα. Μήπως τάχες και με αυτόν, εκεί στην Αθήνα στα σκυλάδικα που γύρναγες. Πώς από εδώ κυρία δασκάλα. Ήρθα να πω κι εγώ μια κουβέντα συμπόνιας, να σε παρηγορήσω. Επειδή είμαι άσχημη. Υπάρχουν και πιο άσχημες. Ναι, το ξέρω. Εγώ θα σου πω το καλύτερο για να σε παρηγορήσω. Μην κοιτάς τα στραβά μου πόδια και κοίτα την ίσια μου την τύχη. Δηλαδή τελικά μπορεί να βρει τον καλύτερο και ας έχει στραβά πόδια. Εγώ! Τι εγώ! Εσύ βέβαια. Εγώ είμαι ακριβώς η αντίθετη περίπτωση. Που ενώ έχω αυτά τα πόδια που βλέπεις, έχω τύχη στραβή. Αυτά τα πόδια που βλέπω, Ναι. Και το κορμί και το πρόσωπο και τη μόρφωση και το χαρακτήρα. Που καμιά φορά κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω. Τι τα θέλεις όλα αυτά τα χαρίσματα, Γλαΐα, αφού δεν τα βλέπει αυτός που ονειρεύεσαι. Αν τα βλέπει, εκείνη το θέμα. Λες, ε. Τότε γιατί. Μήπως τελικά επειδή έχω όλα αυτά τα χαρίσματα, αισθάνεται ανασφάλεια δίπλα μου. Αχ, ναι, αυτό θα είναι. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη αυτής της Ιταλιάνας, της Μόνικα Μπελούτσι, που έλεγε οι άντρες με φοβούνται. Α, το βαρύναμε τώρα πολύ. Αχ, τι έκανα τώρα, είπα Ιταλιάνα. Δεν ήθελα να σου ξύσω την πληγή. Ανοίξτε μου γρήγορα! Βιαστικός για την Ιφούλα. Εμένα, έξαλλος μου φαίνεται. Καλώς τον ανιψιό μας! Ανιψιό μας λέει! Ανιψιό μας λέει! Έγινα και ανιψιό σας τώρα! Ναι, αφού θα πάρεις την ανιψιά μας! Το καριοφύλι θα πάρω και θα στην πουμπουνίσω, παπαδιά! Πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσα ποτέ εγώ να παντρευτώ αυτή τη... Ποιος είναι πια! Τι! Αχ, η αραβωνιάρης μου! Τι κάνεις, αραβωνιστικέ μου! Άμα θες, μπορείς να με φιλήσεις δονά στο μάγουλο. Και τι μάγουλο, 10 κιλά φιλέτο βγάζεις από αυτό. Δεν είναι ζουμερή. Αυτό είναι καλό για πορτοκάλια. Καθίστε να τα πείτε, έλα τριαντάφυλλε, πάμε να αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους. Όχι, δεν θέλουμε μόνοι μας, σας παρακαλώ πολύ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουν, Μαρίτα. Δεν θέλουμε καθόλου, παπά. Σε παρακαλώ, παπά. Πάμε τριαντάφυλλε. Ελάτε εδώ, ελάτε, παπά. Μην με αφήνεις μόνο με αυτήν. Έλα να καθίσουμε, αραβωνιαστικέ μου. Αχ, ψηλός και όμορφος είναι γαμπρός. Δεσποινής, Ρόντι. Ακούστε, Δεσποινής. Ως κύριος, οφείλω να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις. Τι μπόι έχεις? Τι μπόι έχω? Αρκετό για να ανεβείτε στους ώμους μου, να πηδήσετε και να ησυχάσουμε. Αλλά βέβαια, αν ανέβεις στους ώμους μου, θα κατέβω εγώ πολύ κάτω. Τι ζώδιο είσαι? Τι ζώδιο? Τι σημασία έχουν αυτά, Δεσποινής? Ακούστε, πρέπει να... Όχι, γιατί αν είσαι καρκίνος, ταιριάζουμε. Εγώ είμαι ψαράκι. Προφανώς φαλενάκι. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Αυτά τα ψαράκια στα ζώδια φαλενάκια είναι. Ακούστε, Δεσποινής Ρόδη, προφανώς έχει γίνει κάποια παρεξήγηση. Σαν να είσαι μουσακάς. Εγώ τον κάνω πολύ ωραίο. Τηγανίζω τις μιλιτζάνες, συμπόλικο λαδάκι. Ναι, αυτό το μπόλικο είναι εμφανές. Έχεις κάνει παπάρες, ακατσαρόλες με λάδι, εσύ. Το λάδι είναι από τις δικές μας τσελιές. Έχουμε και ελιές. Στρέμματα ελιές, θα ταξιδεύει το μάτι. Να τις χαίρεστε, Δεσποινής, και τις ελιές και τα στρέμματα. Αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Δεν συντέλειωσα με το μουσακά. Η συνταγή είναι μισή θιά μας, παραδοσιακά, μισή από το μαμαλάκι. Και η δε θα μ' αρέσει. Αλλά ο μαμαλάκης είναι η αγαπημένος μου. Αφού είναι ο αγαπημένος ο μαμαλάκης, να παντρευτείτε το μαμαλάκι. Να γίνετε κυρία μαμαλάκο. Αν πώς θα παντρευτώ το μαμαλάκι, αφού δεν παντρευτώ εσένα. Πώς θα πάτε, πώς θα πάτε. Πώς να τα πάμε. Το κορίτσι είναι ζαβό. Και είχε στο θράσο να μου το προξενεύσεις κιόλας. Μα έχει χίλια στρέμματα. Ναι, αλλά τα έχει πάνω της. Πού πάει η αραβωνιάρης μου, δεν με χαιρέτησε. Ρόδι μου, δεν είναι αραβωνιαστικό σου. Μια προσπάθεια έκανε η θεία σου. Εσύ φταίς, βρε Μαρίκα, με το καλημέρα σας τους έβγαλες παντρεμένους. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε. Γιάννη τον λένε. Περίανδρος δεν με είπατε. Καλή αυτή η μιλόπιτα, αλλά δεν σε πιάνει. Κανένα γιουβέτσι δεν έχεις. Πού να το βρω το γιουβέτσι, ρε συμπατσέα, τι είμαι, ταβέρνα. Lounge καφέ είμαι. Και εν πάση περιπτώσει, εκτός από την Apple Pie, έχεις τσακίσει και δύο Christian Loren. Ταινία έχεις. Όχι, παινία. Για αυτό σου λέω, έχω δύο μέρες να φάω. Άρα, φατσέα, πως κατάντησες. Όταν σε γνώρισα, ήσουν ο Λεβεντομαλάκας, τώρα πάει και το Λεβέντης. Πρωτεύουσιανά, πρόσεξε πώς μιλάς στον άντρα. Το αντριλίκι σου μείνει. Μπρε, από τότε που χωρίζαμε με τη Σταυρούλα, από τότε άρχισε η αντίστρεφη μέτρηση. Γι' αυτό πρέπει να τα ξαναβρούμε. Είμαι το γούρι της και είναι το γούρι μου. Και τι τύχη της έφερες εσύ, ρε γούρι ή λιγούρι. Αστιεύεσαι τώρα. Αστιεύεσαι. Δεν ήταν ευτυχισμένη η Σταυρούλα μαζί μου. Όχι, δεν ήτανε. Αλλά δεν είναι και τώρα, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Έλα, έλα, Ρόδι μου, έλα. Αυτό είναι το ζαχαροπλαστείο του χωριού σας. Α, καλώς την αραβωνιάρα του δημάρχου μας. Να το. Τι λέει ο θειός μου ότι δεν είμαι αραβωνιαστική κατ. Από όλους ο κόσμος το ξέρει. Κάτσε, κάτσε, Ρόδι μου, κάτσε. Όχι, μην κάτσε. Να βρω πρώτα μια γερή καρέκλα.
Την έφερα να ξεσκάσει λίγο. Η χαρά Ρόντι μου είναι η πρώην αραβωνιαστικιά του ξαδελφούλη σου. Α, ωραίος η ξαδελφούλη σου, δεν λέω. Αλλά σαν το δικό μου τον αραβωνιά δεν είναι. Καλά, ο δικός σου είναι άπαιχτος. Τι λέμε τώρα, και έχει και πολύ καλό χαρακτήρα. Ναι, ναι. Αυτό το δικό σου, Ροδούλα μου, ξέρεις, δεν είναι και πολύ σίγουρο. Αυτό προσπαθούσε να σου πει ο παπάς πριν. Βιώνω κατίνες, μπορώ να έχω. Ένα λεπτό, κοριτσάκι μου, άκουσε με. Θέλω να σου πω ότι ο Δήμαρχος δεν θέλει να παντρευτεί. Όχι βέβαια γιατί δεν του αρέσει. Καλά, είναι δυνατόν να μην του αρέσει τέτοια κοπέλα. Απλά δεν μπορεί να ξεχάσει τη συγχωρεμένη τη γυναίκα του. Άμα μάθω την πρίκα μου, θα την ξεχάσει. Του πει για τα 1000 στρέμματα. Του παρόδι μου. Του πει για τα 3000 γύρια. Του παρόδι μου. Του πει ότι ο πατέρα μου θα τα γράψει όλα στο όνομα. Το παρόδι μου. Του πει ότι εκεί με τον αραβόνα θα πάρει 100 στρέμματα μπροστάντζα, ε! Πάλι τυχερό ο Πόποτα. Άρε θε. Άλλου του έπλασε κι άλλου του έκλασε. Ποιο είναι η φτούνο? Κάποιο πολύ κομψό από ό,τι ακούσατε. Σταμάτα πια, βρε κορίτσι μου. Έχεις φάει τον αγλέωρα. Έχω στενοχώρια, Διέμ. Άμα είμαι στενοχωρημένη, τρώω. Και όταν είσαι χαρούμενη. Τον τιμωρίζει όλο, συζητώ πιο πολύ. Όπως εσύ, τριαντάφυλλε με το κρασί. Άσε πια κάτω το κρασοπότηρο. Δεν με θέλει, Διέμ. Με είπε ότι είμαι τελευταία γυναίκα που στο κόσμο που θα παντρευόταν, γιατί. Μη σκιάζεσαι, πουλάκι μου, δεν πειράζει. Μας ξέφυγε αυτό, θα βρούμε άλλον. Ναι. Ο Φατσέας, τι να γυρεύει, γιάνιξε του. Με έρχεται να σκάσω από τη στενοχώρια μου. Δεν είναι από τη στενοχώρια σου, πουλάκι μου. Είναι που έφαγες ένα αρνί στις κλιματόδεργες μαζί με τις κλιματόδεργες. Καλησπέρα. Συγγνώμη, βρε Φατσέα. Αυτή η γλάστρα που κρατάς από τον κήπο μας δεν είναι? Από τον κήπο σας είναι, αλλά είπα να μην πω με άδεια χέρια. Ρε Φατσέα, τι σε φέρνει κατά εδώ? Με φέρνει δούριος άνεμος, πάτερ. Ήρθα να ζητήσω το χέρι της ανιψιάς σας. Εγώ από την πρώτη στιγμή που την είδα έπαθα αστραπιαίος έρος. Λοιπόν, Φατσέα, αφού μείνατε φίλοι, έχουμε να σας ανακοινώσουμε ότι οι γονείς της Ρόδης αποδέχονται την πρόταση που της έκανες. Πάρε το χέρι της. Πάρ' το, αραβωνιάρη μου. Και θα λάβεις ως προκαταβολή πρίκας 1000 λίρες που θα σου στείλει ο πατέρας της. Είχα ακούσει για τα 30 αργύρια, αλλά φαίνεται ότι με τον πληθωρισμό γίνανε 1000 λίρες. Αυτό είναι που ήσουν εγκρεμός, Βαγγέλη. Τώρα εγώ πάω να βρω αυτόν τον εγκρεμό να πέσω. Κάτι δεν μου πάει καλά, Φατσέα. Δεν την είδα τη σταυρούλα για κοινές συνενέσεις. Μάλλον έτοιμη να βαρέσει ενέσεις την είδα. Τι να κάνω τώρα, πάω να την προλάβω. Αραβωνιάρη μου, πόσο μεγάλο το έχεις? Ορίστε, Ρόδι. Τι, το χρέος ρωτάω, πόσο μεγάλο το έχεις? Να πούμε στον πατέρα μου, όσο μεγάλο κι αν το έχεις να το ξοφλάει. Ρε παιδιά, και τι κάθεστε όρθιοι, καθίστε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Πω, τι ωραία γυναίκα που θα πάρω εγώ. Σαν με έφτιαχνε ο Θεός, πρέπει να είχε έμπνευση, μεγάλη έμπνευση. Λοιπόν, ακούστε με, γυρίστε όλοι πίσω, θα συνεχίσω μόνος μου. Και εσύ πρωτοβουσία να γύρνε. Τρελάθηκες ούτε Πόποτα. Θα γυρίσω εγώ πίσω χωρίς να βρω το σπλάχνο μου. Θα συνεχίσω και εγώ, δεν το συζητώ. Όπως θέλεις, αλλά το ξέρεις, θα μπούμε βαθιά μες στο δάσος. Πού, εκεί που λέγανε οι παππούδες μας ότι ζει η λάμια? Έλα κύριε παπαδιά, τώρα που θα φοβηθούμε και τους τρίλους. Τι πάθατε καλέ, εγώ είμαι η δασκάλα. Γιατί με περάσατε? Να μην το πω λάμια, να το πω για το θρύλο που λέγαμε πριν. Ναι, δεν το έρχομαι, ρε Σταυρούλα. Το πρωί με έβριζες, τώρα βιάζεσαι. Ωραία, Λίσσα, δεν κάνει χωρίς εμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα! Τσα! Καλησπέρα, λαβουνιάρη μου! Έλα εδώ! Πού πας εσύ, τι θες τέτοια ώρα εδώ? Δεν γύρισαν ακόμα ο θειός μου και η θειά μου και σκιάζομαι μονάχη μου στο ξένο σπίτι. Και άμα μπει κανείς κακός, τι θα κάνω? Αν του δώσει μια κουτουλιά να πάει από εκεί που ήρθε. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα? Εγώ είμαι μια ανυπηρά σπιστή κουπέλα. Βρε, δεν έχουμε κακοποιάν στοιχεία στο χωριό. Δεν λέω να είναι κανείς δολοφόνος. Μπορεί απλά κάποιος να με λυπίστηκε και να θέλει να με αποπλανείς. Και πού να βρεθεί τόσο ανώμαλος εδώ? Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ για καλό και για κακό ήρθα να κοιμηθώ μου μαζί. Τι? Δεν είναι ντροπή ούτε κακό. Αφού θα ραβωνιαστούμε επίσημα, μπορώ να μείνω εδώ. Μην πάει το μυαλό σου στο κοκό. Δεν πάει στο κοκό, πάει στο κακό. Α, όχι. Εγώ είμαι τίμιο κουρίτσι.
Για να με απολαύσεις, πρέπει πρώτα να χορέψεις το χορό του Ισαΐα. Αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος να με στρώσει να κοιμηθώ, δοπά. Δεν το λυπάσαι το δοπά που θα σπά. Αχ, Μπυρμπάντι, Μπυρμπάντι. Δεν θες να με στρώσει να κοιμηθώ στον καναπέ, α. Θες να με παρασύρεις το κρεβάτι. Πονηρότσικο, πονηρότσικο. Βρε, τι είναι αυτά που λες, ο Φατζέας είναι απέμπτος ηθικής. Μπα, γιατί εγώ άκουσα τη Μπυρμπάντι. Τι με κοιτάς τώρα, έτσι πονηρά, α. Σε βλέπω. Θες να με αποπλανήσεις, α! Όχι, δεν θέλω, στορκίζομαι και δεν θα γίνω και πιόρκος! Έλα, ρόδι, τράβα σπίτι σου τώρα και τα λέμε αύριο! Γιατί με διώγνεις, δεν μ' αγαπάς! Θα πάρω τον πατέρα μου τηλέφωνο να του πω ότι ακυρωθήκαν οι αραβώνες! Όχι! Ναι, μη στείλει και τζάμπα την επιταγή! Όχι, βρε, τι είναι αυτά που λες, εγώ σε αγαπάω, σε λατρεύω! Απλώς το λέω για να μην γυρίσουν οι ηθικοί σου και σε βρουν απών και ανησυχούν! Πού πήγε κι αυτός ο παπατριαντάφυλλος τέτοια ώρα, ολονυχτία έχει! Εσύ μ' αγκάλιασες. Άστα αυτά ουδεπόποτα. Άντε, κύριε Τάξης και ηθική, βρήκες την ευκαιρία να προσπατεύσεις λίγο γυναικεία σάρκα. Εγώ. Μάλλον εσύ βρήκες ευκαιρία να ρηχτείς έναν ακόμη άντρα. Πάψε, ρε. Θα σου σπάσω το κεφάλι. Μην δεχτεί, μα. Πρόσεξε καλά, πρωτευουσιάνα. Για να ξεχάσω ότι είσαι ασθενές φίλο και θα σε πλακώσω. Γεια. Κλείσαμε. Αγγέλικ. Όχι, μη με βρήσεις. Ήρθα για το Μανολάκι. Επειδή χάρηκα πάρα πολύ που αναβρέθηκε, του πήρα ένα δώρο από το μεγάλο χώρι. Πολύ καλό δώρο. Το πιο ακριβό επιτραπέζιος παιχνίδι που βρήκα. Καλά. Ας το επιτραπέζιος και θα του το δώσω. Ναι, επειδή κατάλαβες, άμα το πάω αυτοπρόσωπος, ο Πόποτας θα με διαολοστείλει. Κατάλαβα. Αντίο. Και επί της ευκαιρίας σου πήρα και σένα ένα δωράκι από το μεγάλο χώρι. Ένα χρυσό σταυρό. Α, όχι, Βαγγέλη. Αυτό δεν πρόκειται να το πάρω ποτέ. Φύγε. Όχι, είναι προς αποκατάσταση του σταυρού σου που είχα χάσει τα χαρτιά. Μα μου έχεις κάνει δώρο σταυρό, Βαγγέλη. Αυτόν που τόσα χρόνια πάνω του με σταύρωνες. Ρε σταυρούλα, εντάξει, έχεις τα δίκια σου, το ξέρω. Αλλά μην είσαι τόσο πικρή χολή. Και τι να είμαι, γλυκή χολή. Άσε με, βρε Βαγγέλη. Άσε με να χαρείς. Όχι, εσύ άσε με να σου εξηγήσω. Εγώ ό,τι έκανα, το έκανα. Ξέρω. Για να ξεπληρώσει τα χρέη. Ακριβώς. Ενώ κατά βάθος. Εμένα αγαπάς. Ναι, αν ο. Αδελφός μου σου έδινε λεφτά, δεν θα αναγκαζόσω να αραβωνιαστείς την πλούσια του Γαργαλιάνους. Ούτε που ρώτησα από που κρατάει σκούφια της, γιατί μόνο εσύ με νοιάζεις. Και θέλω να σου προτείνω. Ενώ είσαι με αυτήν, εμείς να βλεπόμαστε κρυφά. Αφού τα ξέρεις, ρε Σταυρούλα, γιατί με βάζεις και τα επαναεκλαμβάνω. Λοιπόν, άκου, λέω να βρισκόμαστε Τρίτη και Πέμπτη. Τώρα δεν σου λέω Τετάρτη Παρασκευή, γιατί εσύ είσαι και της Εκκλησίας. Τρίτη, Πέμπτη, άντε και κανένα Σάββατο έξτρα, δωράκι. Πώς σου φαίνεται, είσαι μέσα? Όχι. Εσύ είσαι έξω. Και πάρε και το δώρο του μικρού που έχει το θράσος και παίρνεις δώρα με τα λεφτά αυθηνής. Όχι, δεν είναι αυθηνής τώρα πια, τώρα είναι αυτουνού. Γιατί τι θα έπαιρνε αυτή ολόκληρο φατσέα, αμυστής. Βαγγέλη. Βαγγέλη, φύγε! Δεν μπορώ μια γυναίκα μόνη μου να σε πετάξω έξω! Μαζί όμως μπορούμε! Πρωτευουσιάνα! Χαρά! Φατσέα, θα σου το πω πολύ απλά. Μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις το πόδι σου σε αυτό το μαγαζί. Έλα, Σταυρούλα, σπρώχνε! Όχι! Έλα! Έλα, ρε, καθίστε τώρα! Άντε! Έχετε χάρη που δεν θέλω να χειροαδικήσω επειδή είστε γυναίκες! Αλλιώς θα σα. Έλα! Χαρά! Ναι. Ξαφνικά αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Να σου πω εσύ. Χειροαδικήσω, είπε. Και πού είστε, μην πείτε πουθενά ότι με πετάξατε έξω και με περάσουνε για τι. Και το θράσος η παπαδιά να κουβαλήσει για νύφη στο δήμαρχο αυτό το φρόκαλο. Τη στιγμή μάλιστα που έχει δώσει αυτό την καρδιά του σε άλλη. Έχει δώσει την καρδιά του δήμαρχο σε καμιά, γιατί εγώ ξέρω ότι θέλει να είναι μόνος του. Άλλο τι λέει με το στόμα και άλλο τι λέει με τα μάτια. Υπάρχει κάποια που όταν την κοιτάει τα μάτια του πετάνε σπίθες. Να προσέχει αυτή η κάποια, μην γίνει σπίθα πυρκαγιά και γίνει το ολοκαύτωμα. Αν θα γίνει το ολοκαύτωμα όταν σμίξουνε με το δήμαρχο. Ας αρχίσουνε πάλι τα όργανα να χορέψει ο δήμαρχός μας. Ελάτε, κύριε δήμαρχε, μου τον είχατε τάξει αυτό το χορό. Πότε? Ήμουν μυθισμένος, γιατί εγώ δεν πίνω. Πώς σας αρέσουνε τα νάζια. Ελάτε, σηκωθείτε. Να περιμένεις τη σειρά σου, Αγλαία, δηλαδή ποτέ. Βαγγέλα! Ρε, ο Ζουμπούλιας. Τι γίνεται, ρε Φατζέα. Μου κάθηκες, ρε Ζουμπούλια, πόσα χρόνια έχω να σε δω, ρε. Μη συζητάς. Ήμουνα στην Κέρκυρα. Και τι έκανες εκεί, την ένα Βλαχοπούλου. Τώρα τι να σου πω. Να το πω, κοινωνικό τουρισμό. Άρε, τυχεράκια, αραχτός στις παραλίες. Ωραίο νησί, ε. Ωραίο. Αλλά δεν το είδα. Δηλαδή, ό,τι είδα μέσα από τα κάγκελα. Ρε, αλήτρα, πάλι μέσα ήσουνε. Ναι, ρε, Φατσέα. Έγκλειστος.
Πόσες φορές πια θα σε κάνουν έγκλεισμα, κρίμα είναι. Αυτή τη φορά όμως εντελώς άδικα, Βαγγέλη μου. Άδικα σε χώσανε? Όχι, άδικα με πιάσανε. Διότι εγώ λίστεψα μια χαρά το βενζινάδικο, αλλά φεύγοντας γλίστρεσα σε κάτι παλιολάδια που ήταν εκεί χάμω και με πρόλαβαν οι μπάτσι. Άρε ζουμπούλια, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Πότε θα γίνεις νομοπαγής? Να σου πω ρε φατσέα, το γυναικάκι σου πού είναι? Διότι καθώσον θυμάμαι, αυτή κράταγε τον καφενέ. Ρε, μπας και κάνατε κάνα παιδί και το μεγαλώνει. Άσε με ρε ζουμπούλια τώρα. Μακάρι να είχαμε παιδί και να την είχα στο σπίτι χελώνα. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήρανε άσχημη εκτροπή. Τι έγινε ρε? Τώρα τι να σου λέω. Εν ολίγη χωρίσαμε και αραβωνιάζομαι άλλη. Ποια? Τσα! Αυτή. Όχι ρε φατσέα, όχι ρε. Καλύτερα στη φυλακή με τον καπετανάκι που έχει ντούγκλα το μουστάκι. Ποιος είναι ο κύριος Αραβωνιάρη μου? Φιλός. Ναι, παλαιόθεν κήθεν. Λοιπόν, η Ρόδη, ο Φίφης ο Ζουμπούλιας, παιδί Ζουμπούλη. Ανθοπόλης είσαι? Επιχειρηματίας, μαδάμ. Εισαγωγές, εξαγωγές. Ναι, λίγες μέρες πριν ήταν στις εισαγωγές, τώρα πέρασε στις εξαγωγές. Χαίρομαι, Αραβωνιάρη μου, που κάνεις παρέα με καλό κόσμο. Φιλάκι δεν μου έδωσες. Άστο τώρα, Ρόδη μου, άστο. Τόσες μέρες λογοδοσμένη. Ένα φιλάκι δεν μου έχεις δώσει. Εντάξει, θα στο δώσω, πού θα πάει, αλλά δεν βοηθάει και ο πατέρας σου για να το πάρεις το φιλάκι. Τι έχω εδώ? Τι έχεις εκεί? Εγώ ρωτάω, τι έχω εδώ? Βάλ το χέρι μέσα και πιάστο. Ρε Ρόδη, αγρίεψες τώρα. Άντε, πήγαινε στη πιάστο την παπαδιά και θα έρθω εγώ αργότερα, σε δω. Όχι, εγώ θέλω να βάλεις το χέρι σε δωνά. Άμα το βάλεις, θα σ' αρέσει. Δεν το βλέπω. Βάλ το, είπα. Ντροπή μπροστά στον ξένο άνθρωπο! Ντροπή. Να πιάσεις το χαρτάκι. Τι είναι αυτό? Η επιταγή που έστειλε ο πατηρούλης μου. Η μπροστάντζαντε! 20.000 ευρώ! Α, καλά, δεν το συζητάω, θα το πιάσω. Άρα, έρχοντα φατσέα! Τώρα πρέπει να της δώσεις ένα φυλάκι. Να κάνω ζουμπούλια, θα το δώσω. Κάθε πράγμα έχει και το αποτίμημά του. Για τα λεφτά άλλους τους βάζουν στη στενή και άλλους στη φαρκιά. Ψήφος στον Πόποτα σημαίνει σταθερότης, ασφάλεια, κλίμαξ, εμπιστοσύνη. Κλίμαξ. Τι σκάλα και κλίμαξ. Κλίμα, εμπιστοσύνη. Ναι, σωστό. Θρησκής, πατρία, οικογένεια. Ψόφος τον Πόποτα. Ψήφος στον Πόποτα. Τι ψόφο. Κάτσε κάτω, ας το μικρόφωνο, παπά. Έχεις γίνει πίτα παναθεμάς. Φατσέα, φέρ' του να φάει κάτι. Αυτός έχει πιει το βόσπορο ξεροσφύρι, ο παλιομπεκρούλιακας. Ρόδη, τις έφτιαξες ποικιλίες? Τις έφτιαξα. Πούντες? Τις έφαγα. Γιατί μόνο, αφού ήταν παραγγελία? Γιατί με έπιασε μια λιγούρα, αρμονιάρη μου. Μη σκιάζεσαι, θα φτιάξω άλλες. Ας το, τις φτιάξω μόνος μου, γιατί εσύ στο τέλος θα φας και εμένα. Εσένα πρώτον και καλύτερον. Γιατί είναι στιμούλης, πιπειράτος και σκουρδάτος. Και τι είμαι εγώ, μωρή, πουτάκι στο φούρνο. Κάνε πιο εκεί να περάσω. Είμαι πιο εκεί, έχω κάνει. Και τώρα, κορίτσια, το καλύτερο. Σας υπόσχομαι, εντελώς δωρεάν, δημοτική πισίνα. Πισίνα? Από αυτές που έχουν οι πλούσιοι στις ταινίες? Μα θα κάνω τη ζωή σας μια ταινία φαντασίας. Αμάν. Ωραίο ήταν αυτό που είπα, καινούριο σύνθημα. Μοιάζουνε τα όνειρά μας σαν ταινία φαντασίας. Μόνο που αυτή τη φαντασία, κορίτσια, η χαρά, η δικιά σας η χαρά, θα την κάνει πραγματικότητα. Γιατί, κορίτσια, να κολυμπάτε στη λίμνη και τα βατράχια να μπαίνουν μέσα στο μαγιό σας? Όχι, συναγωνίστριες! Εγώ αυτό δεν θα το επιτρέψω. Θα φοράτε ωραία τα στρίγκ σας και θα ξαπλάρετε στις σεζλόν που θα υπάρχουν γύρω από την πισίνα μας. Τι είναι αυτά που λες, αρχηγέ, ντροπή? Τα στρίγκ είναι αυτά τα κορδόνια που μπαίνουν, κύριε φυλακή, το στοματί μου. Και γιατί να μην τα φοράτε αυτά εσείς, κύριε Παπαδιά, αφού θα έχετε κάνει κάτι κορμάρες εντελώς δωρεάν στο δημοτικό γυμναστήριο που θα δημιουργήσω? Όσο και να μας απελευθερώσει, πρωτεμουσιάνα, εμείς τέτοια πράγματα δεν τα βάζουμε. Κανέλα, ξέρεις τι συμβαίνει. Έχεις ακόμα το φόβο του άντρα σου. Όχι. Έχω κυταρίτιδα. Και είμαι κι άσπρη σαν το γάλα. Καλέ! Και τα εντελώς δωρεάν σολάριουμ. Εγώ για ποιον θα τα εγκαταστήσω στο χωριό? Τι είναι το
αυτό πάλι. Α, πρέπει να σας εκπολιτήσω, δεν πάει άλλο. Πω, θα παλέψω σκληρά, σας το υπόσχομαι, κορίτσια. Θα δουλέψω πολύ. Αλλά μέσα σε 2 χρόνια εγώ θα σας έχω κάνει όλες λάκι γαβαλά. Καμιά σύνταξη της προκοπής δεν μας δώσεις. Καλέ, σύνταξη δεν θα σας δώσω. Γιατί από εδώ τη θεία του Τάσου με αυτά που παίρνει από τον Ογά, αναγκαζόμαστε να τη συνδράμουμε κι εμείς. Με αποτέλεσμα ο Τάσος να παρακαλάει συνέχεια να πεθάνει. Θα ζήσει, Χάιδο, η γιαγιά μας. Θα ζήσει. Τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή των εκλογών θα ζήσει. Power, γιαγιά! Είναι βαμμένη χασκικιά, γιαγιά, δεν πιστεύω, ε! Γιαγιά! Γιαγιά! Τι θα ψηφίσουμε, γιαγιά, την Κυριακή! Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Πάνω η πλαστήρα ή παπάγο. Τι σου μάθαινε όλο το πρωί, γιαγιά! Εδώ την κοπελιά μας θα ψηφίσεις! Για να αποκτήσουμε κι εμείς οι γυναίκες επιτέλους δικό μας στόμα και φωνή! Στόμα! Δόντια θα βάλετε μέσα στο στόμα. Γιατί ξέρετε, η Μασέλα μου πιτσικάρει τώρα τελευταία. Δεν σας μίλησα ακόμα για τις δωρεάν μασέλες. Δεν το πιστεύω. Παράληψεις, με συγχωρείτε. Κορίτσια, στο δημοτικό δοντιατρίο που θα φτιάξω θα έχετε και δωρεάν μασέλες, και δωρεάν γέφυρες, και δωρεάν σφραγίσματα. Δεν θα αφήσω εγώ ανοιχτή κουφάλα για κουφάλα. Έτσι, ε! Α, τώρα θα δει τι θα του κάνω. Θα του πάρω κι άλλους ψηφοφόρους. Πώς? Με τη βοήθειά σας, κορίτσια μου. Είστε έτοιμες να τα δώσετε όλα για τον αγώνα μας. Εγώ για τον αγώνα μας, μέχρι και στα λιοντάρια θα ρίχνω να με ξεσκίσουν. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει. Μπορεί! Μπράβο, κορίτσια μου, μπράβο, κούκλες μου. Λοιπόν, ο καινούριος μας στόχος είναι να κάνουμε να με ψηφίσουν και πολλοί άντρες. Αδύνατον, πώς να γίνει αυτό? Με μια σοφή πανάρχια μέθοδο. Έχετε δει τη Λυσιστράτη? Ποια γυναίκα είναι αυτή? Του Αριστοφάνη τη Λυσιστράτη. Και ο Αριστοφάνης από ποιο χωριό είναι? Γιατί εγώ ξέρω ένα Θεοφάνη από το άλλο κρεμαστά. Πάψε αστοιχείο, τι αρχαία κωμωδία είναι. Την είχαμε δει παλιά στο μεγαλοχώρι με τον παπά από ένα μπουλούκι. Πολύ πρόστιχο. Σόκιν, πώς το λένε? Αυτό το σόκιν θα κάνουμε. Ερωτική απεργία. Τι? Θα απέχετε από τα συζυγικά σας καθήκοντα μέχρι να σας υποσχεθούν οι άντρες σας ότι θα ψηφίσουν εμένα. Φεύγω εγώ, ξέχασα στο σπίτι τη βρύση ανοιχτή, ε! Έλα εδώ, Κανέλα, έλα εδώ, Κανέλα, έλα καλή μου. Εσύ δεν έλεγες πριν ότι για τον αγώνα μας μέχρι και στα λιοντάρια πέφτεις να σε ξεσκίσουν? Είπα να με ξεσκίσουν, αλλά όχι να μην με ξεσκίσουν. Χαϊδό, παρούσα! Παρούσα είσαι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πλησιάζεις όμως, κυρά μου, την πόρτα, ετοιμάζεσαι να γίνεις σαπούσα. Είναι μεγάλη θυσία αυτή που μας ζητάς, Χαρά. Και καλά η Κανέλα. Μπορεί εύκολα να απέχει από το σεξ, γιατί είναι και κρυόπλαστη. Τον κακό σου τον καιρό! Εγώ όμως είμαι πολύ θερμή. Δηλαδή, πώς να κρατηθώ άμα με πιάσουν οι κάψες? Μόρι, αφού είναι γνωστό ότι το άντρα σου του κάνει κούκου κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, άμα του έρθει τώρα του Τάσου, εγώ θα του πω όχι. Σταματήστε επιτέλους να λέτε τέτοια πράγματα μπροστά μου. Θυμηθείτε ότι είμαι γυναίκα παπά. Τι να γίνει, Θοδωρή. Ξέχνα το κολοκοτρονίτσι. Σε λίγο θα με το ονομαστεί. Και πόσο το λένε? Καριολίτσι. Μη σου πω ότι σε 10 μέρες θα τα κόψουμε και θα τα αποξηράνουμε κιόλας. Τόσο πλοία είναι συντόμως. Ρε και πλοία και καράβιαν. Ρε σου πουλιά, τα φώτα γιατί είναι αναμένα? Εγώ τα είχα σβήσει φεύγοντας. Και ακούω και ένα θόρυβο από μέσα. Λες να μπήκαν τίποτα συναδέρφοι? Τι συναδέρφοι? Κλέφτες. Πάμε σιγά σιγά να τους ευνηδιάσουμε. Κι αν έχουν όπλα, σκάσε. Σου είπαμε θα σε χτυρίσουμε σε γη νυχθείως. Γιατί κουνάζεσαι ρε μουνιάρι, με κουτσουχόλιασες? Γιατί εσύ τι έκανες? Πώς μπήκες εδώ, μωρή? Πήρε το κλειδί από την πρώην σου για να σε φτιάξω ζεστό φαγάκι. Έκαμε κοτόσουπα. Κοτό δεν έμεινε. Αλλά λίγη ζεστή σου πουλ ακόμα, ελπίσεψ. Τι είναι τούτη, ρε! Σουμπούλια, παλοκόσμιος είναι να φας. Εγώ έχω να πω με τον αραβουνιάρι μου κάτι ιδιαίτερα. Έλα. Κάτσε, κάτσε καλέ, σιγά μην τραβάς. Σουμπούλια, άμα βάλω τις φωνές, μπούκα, ρε. Σιγά. Τι είναι, ρε, ροδιορίστε, τι θέλεις να μου πεις κατηδίαν? Δεν θα σου κάτσω. Ωραία, μη μου κάτσεις. Άντε, τράβα τώρα σπίτι σου, τράβα στη θεία σου, είναι αργά. Όχι, δεν θα σου κάτσω. Που εσύ τώρα θέλεις να μ' αλλάξεις το τροφαντό κουρμί μου. Αλλά εγώ δεν θα σου κάτσω. Τι παραμιλάς μου? Γιατί δεν τρέχεις από πίσω μου? Αφού
Σου κάνω σεξουαλικό αποκλεισμό. Εσύ τώρα πρέπει να μη θες πιο πολύ, α. Δεν θα σου κάτσω. Δεν θα σου κάτσω. Ά, είσαι πολύ βαρεμένη. Γιατί δεν πιάνει αυτό το κόλπο. Θα δοκιμάσω κι τ' άλλο. Μπε! Μπε! Τι κάνεις, μωρή. Αφού σ' αρέσουν οι προβατίνες. Τώρα πρέπει να μη θες πιο πολύ. Τι γίνεται, ρε. Τι να σου πω, ρε, Ζουμπούλια. Αυτή πρέπει να πηγαίνει κρυφά στο χωράφι και να τρώει τα φυτά που καλλιεργούμε. Πάμε, κοπέλες. Πάμε, κοπέλες, απόψε πάμε για τρέλες στα γέρι πρίμα. Πάμε, γυράδες, σαν τις παλιές φιλενάδες, βήμα το βήμα. Το είδε ποτέ φανερά κι ας το νιώθει κανείς. Βαθιά στην ψυχή τόσα χρόνια την κρύβουν οι δόλιες εμείς. Γυναίκα θα πει, γυναίκα θα πει, δουλειά προκοπή, δουλειά προκοπή. Σε στή αγκαλιά μετρημένη μιλιά και μητέρα ζωή. Δεν είναι κρυφό, δεν είναι κρυφό, γιατί είναι σοφό, γιατί είναι σοφό. Γυναίκα θα πει τσαρφινιά, βουτανιά και ξηράφι μυαλό. Φατσέα! Φατσέα! Ποιος κρούει τόσο δυνατά τη χείρα? Τη χείρα? Όχι τη χείρα που τάχαρε, τη χείρα την πόρτα. Καλά, πότε χείριψε η πόρτα? Τι κάθομαι και μιλάω εγώ μαζί σου αφού είσαι αμόρφωτος. Η Σταυρούλα, μετάγιωσε! Τι έγινε, ρε Σταυρούλα, εσύ δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο αναστατωθήσα. Αυτές οι βιολογικές καλλιέργειες που κάνετε, τι φυτά είναι? Είναι ένα είδος μαντζουράνας. Τότε δεν κινδυνεύετε. Η αστυνομία οργώνει την περιοχή. Έχει πληροφορίες ότι κάποιοι καλλιεργούν χασισόδεντρα. Τι! Φύγε, Βαγγέλη. Θα σε πιάσουν. Σώσε τον εαυτό σου. Όχι, ρε, πούστη μου. Δεν θέλω να ξανακάνω φυλακή. Πρέπει να τα εξαφανίσουμε. Πώς? Θα τα κάψουμε. Τα δεντράκια μας. Να κάψουμε τα δεντράκια μας. Αυτά που θα με έκαναν εκατομμυριούχο. Να γίνουν τώρα παρανάλαμα του Πειραιός. Αν δεν θες να βρεθείς σε μια συνοικία του Πειραιός, στον Κορυδαλό. Θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε ολάκερη την Αρκαδία. Μέσω του Αρκαδία TV, το οποίο και κακώς ονομάζεται Αρκαδία TV. Θα έπρεπε να ονομάζεται ελληνοπρεπέστατα Αρκαδική τηλεόραση. Δεν θέλουμε εκμοντερνισμούς! Θέλουμε τα κτήματά μας, θέλουμε τα ζωντανά μας, τα προβατάκια μας, τις γελαδίτσες μας, να, τους μαϊδαράκους μας. Ναι, και ο κυρουμάτιος είναι υποποτικός! Θέλουμε τις πατατούλες μας, τις ντοματούλες μας θέλουμε. Όχι τις μεταλλαγμένες των θερμοκηπίων, τις δικές μας, τις αγνές θέλουμε εμείς. Και τέλος, θέλουμε το αγνό παραδοσιακό του λουμωτηράκι μας. Συγγνωρίστε το λουμωτήρι. Κινδυνεύοντας πια να γίνω γραφικός. Το πια μ' άρεσε. Θα επαναλάβω το σύνθημά μας. Τάξεις και ηθική, αδέρφια! Τάξεις και ηθική! Εσύ μιλάς για ηθική, πόποτα! Που τάζεις γάμο στις κοπέλες και μετά τις κοροϊδεύεις! Μωρέ, ας τη δέσει κάποιος! Λυπάμαι που η τηλεόραση απαθανατίζει τέτοιες θλιβερές στιγμές, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να δεσμευτώ ότι θα φτιάξω στην περιφέρειά μας ψυχιατρίο. Όχι, το χρειαζόμαστε ένα τρελάδι που το θέλουμε. Και αυτό που έκανε τώρα η δασκάλα. Ο Πόπατας θα χάσει πολλές ψήφους. Μαμά. Ο Πόπατας θα χάσει ψήφους, παιδί μου, ή εγώ που την έχω στο ψηφοδελτίό μου. Οι παππούδες μας είναι σοφοί και οφείλουμε να ακολουθούμε τις αρχές τους. Αν θέλουμε να έχουμε ένα λαμπρό μέλλον, οφείλουμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Εμπρός, πίσω. Εμπρός, πίσω. Εμπρός, πίσω. Εμπρός, πίσω. Μην το κλαίνεις, μαμά. Βγάζω τον ήχο, παιδί μου, δεν μπορώ να τον ακούω. Ποιος είναι πάλι?
Εμπρός πίσω, εμπρός πίσω, ναι. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σου αγαπώ, δεν είναι ψέμα. Τι είναι αυτά που μου λες ρε Σταυρούλα. Σιγά κιόλας μας ακούς το παιδί. Τι να μην ακούς το παιδί, μαμά. Τίποτα, αγάπη μου, τίποτα. Γι' αυτό δεν είσαι στη συγκέντρωση του αδερφού σου. Είπα κι εγώ, ξέρεις πόση ώρα ψάχνω να σε βρω στην τηλεόραση. Ποια τηλεόραση? Δεν τα άμαθες. Μεγάλες δόξες ο δικός σου. Έφερε και κανάλι. Το άλλο που σου είπα, το κατάλαβε? Το κατάλαβα, παιδί μου, το κατάλαβα. Αλλά μη σου πω ότι χαίρομαι κιόλας. Για να τον πιάσει τον αλητήριο, να ησυχάσει κι εσύ. Όχι, όχι. Όχι, θα τον πιάσουνε, Θεού θέλοντος. Τώρα έχουν πάει και βάζουν φωτιά. Τι θα τα κάψουνε? Σήμερα, ρε, που φυσάει τόσο πολύ. Αμά, να βρέξουμε πετσέτες, να βάλουμε σχαραμάδες. Γιατί? Τι θα γίνει? Αυτό που θα γίνει, Βιλενάδα, θα το δεις στο Αρκαδία TV. Αν με ψηφίσετε, αν ξαναβγώ δήμαρχος, η αγάπη μου και η φροντίδα μου θα σας σκεπάσουν πάλι. Όταν σαν ένα σύννεφο καπνό. Τι έλεγα? Εσύ δεν πρέπει να... Εντάξει, συγγεήθηκε. Όχι. Ψάξεις και μυθική. Τι το ψάξεις? Πού να το ψάξεις? Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Και, έλα, όπα, δώσ' το. Σεκ, 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 μία μόρ. Κρέζι, φωνάω, γύμισα μόρ. Σεκ, 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 μία μόρ. Κρέζι, φωνάω, γύμισα μόρ. Ρουβάς. Και πού είσαι ακόμα, παιδί μου? Σε λίγο θα γίνει όλο το χωριό Ρουβάς και Ρουλάνα μαζί. Αυτό το κέικ. Κι άλλο. Είχε κι άλλο πριν το παραλάβεις. Το έφαγες το άλλο ρόδι, πάει. Αμ' έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Εγώ δεν σου είπα να γίνεις τέκα, αλλά λίγη δίαιτα, βρε παιδί μου, πρέπει να την κάνεις. Τραβάει ο οργανισμός σου κέικ. Φάτο, δεν λέω, αλλά φάει τη μισή φόρμα. Μην τη φας όλη. Τέλεια. Αρχίζω δίαιτα. Μπράβο. Τι θα φας το μεσημέρι? Παστίτσιο. Αλλά δεν θα φάω όλο το ταψί, θα φάω το μισό. Καλά, μη ρέψεις κιόλας και έχω τύψεις. Καλέ, πού είναι η ψηφοφόρη μου? Εδώ είμαστε, κουκλάρα μου. Μοιράσαμε ψηφοδέλτια στα άνω κρεμαστά. Αλήθεια, κορίτσια? Πώς είναι το κλίμα στα άνω κρεμαστά? Υπηρετικό. Πολύ κρύο το χειμώνα, πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Το προεκλογικό κλίμα εννοώ, μωρή τρελή. Τέλειο. Τους μισούς τους έχουμε σίγουρους. Πα, πώς αυτό? Γιατί οι μισοί στο χωριό είναι άντρες. Εκεί? Είναι όλοι παλιοί μας γκόμενοι. Τι το ψάχνεις, αδελφούλα? Πάντως κάναμε καλή δουλειά. Και για να το γιορτάσουμε, θα φέρουμε αύριο στο μαγαζί σου κομπανία. Τι κομπανία? Ρεμπέτικη. Τα παιδιά από την καλύτερη κομπανία της Τρίπολης είναι όλα φιλαράκια. Α, κατάλαβα. Ήταν και αυτοί γκόμενοι. Όχι, αλλά θα γίνουν. Μόνο που τους αρρώστησε η τραγουδίστρια. Δεν πειράζει, μπουζουκάκι όμως θα παίξουν. Αχου, μ' αρέσουν πολύ τα ρεμπέτικα. Τα ακούω στα ραδιόφωνα και τα τραγουδάω όλα. Να τραγουδήσω αύριο! Ποιος ήρθε? Την έχετε ακούσει να τραγουδάει, έχει φωνάρα, μην τη βλέπετε έτσι. Και πώς να τη δούμε, αφού έτσι είναι? Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να γίνει και γιουβέτσι. Αχ ναι, θα το ήθελα. Ένα γιουβέτσι με μπόλικο τυρί. Ρόδι! Ξέχασα, κάνω δίαιτα. Μισό γιουβέτσι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις. Μέσα, φέρτε εσείς την κομπανία να φέρω εγώ το καφτάνι. Τι είναι αυτό? Πάψε εσύ, θα σε σουλουπώσω. Έχω ένα καφτάνι που μέχρι και εσύ χωράς μέσα. Θα κάνω και 2-3 μαγικά. Θα σε βγάλω εγώ στο πάλκο. Ελευθερία, Ρουβανιτάκι. Τρομάρα, σου διάλεξες και την πιο αδύνατη. Ναι, ένα Βενετσάνου και πολύ σου πάει. Ναι. Έλα, πες μας τι κάναμε στην Άνω, Ραχούλα, πρωτού μας φύγει η ψυχούλα. Άμα σου πω τι κάναμε, θα σου φύγει η ψυχούλα. Τι έγινε, μαμά? Τι να γίνει, παιδί μου, ιτηθήκαμε κατά κράτος. Και στην Άνω, Ραχούλα, ο Πόποτας τα πήρε όλα και έφυγε. Δεν με άφησες να στείλω την Πατατίνα να σε ψηφίσει? Μην απογοητεύεσαι, κοπελιά! Είναι αρκετά τμήματα που μένουν. Θάρρος, θάρρος! Εξάλλου από το Κολοκοτρονίτσι για τους δικούς σου δεν βγήκε ακόμη. Ναι, τους είδαμε και τους δικούς μου. Ή μάλλον δεν τους είδαμε. Βλέπετε εσείς κανέναν εδώ? Πού είναι οι ψηφοφόροι μου? Ούτε οι γυναίκες που είναι στο ψηφοδέλτιο δεν ήρθανε. Πού είναι η Χάιδωρε, παιδιά? Πού είναι η Κανέλα? Πού είναι η δασκάλα, η παπαδιά? Ναι.
Συγκεντρωτικά για το κολοκοτρονίτσι. Mm. Ναι. Θα γίνει άραγε το θαύμα ή θα γίνει πιο μεγάλο το τραύμα. Έλαβον. Τάξεις και ηθική 1821. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, η ημερομηνία της Ελληνικής Επανάστασης. Όχι, τόσες ψήφους πήρε. Είμαστε τόσοι στο χωριό. Μια γυναίκα μπορεί. Αν δεν μπορεί, άμα πήρε τόσες ψήφους αυτός, η γυναίκα πήρε. Να μην πω καλύτερα τι πήρε και το παιδί μου μπροστά. Δεν ξέρω πώς να το πω, μαλακά. Πήρες μία ψήφο. Τη δικιά μου δηλαδή. Όπα, όπα, παιδιά, το τζακώσαμε. Έκανε νοθεία ο κερατάς. Πού είναι η ψήφος του Τρελαντώνη. Ναι, πού είναι, πού είναι. Κι εγώ δεν έβαλα σταυρό. Εγώ έγραψα με μεγάλα γράμματα χαρά και αγαπώ. Αχ, κατάλαβα. Πάει κι αυτή η ψήφος. Πού είναι ο δήμαρχος, που είναι. Δεν είναι. Όλη μέρα προσπαθώ να τον βρω, θέλω να του δείξω ένα φιγουρίνι με νηφικά. Θέλω να το διαλέξουμε μαζί. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω κρινολίνο ή αμπύρ. Βαμπύρ. Αυτό να βάλεις. Θα σου πηγαίνει τέλεια. Βαμπύρ. Κάτσε να σου δείξω, να ρίξει μια ματιά. Αγλαία, δεν έχω χρόνο. Σε παρακαλώ, το παιδί για ύπνο. Μάθαστα και φύγε. Συγγνώμη. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε κάτω από το τραπέζι? Πρόβα. Άσκηση ετοιμότητας για τον βομβαρδισμό. Εμμανουήλ, μπες και εσύ αμέσως κάτω από ένα σκαμπό. Ποιο βομβαρδισμό? Ποιος θα μας βομβαρδίσει? Οι Γερμανοί. Ξαναρχόνται. Έγκυρες πηγές μου στην κυβέρνηση μου λένε ότι είναι πολύ πιθανόν. Ήδη ετοιμάζεται το τέταρτο Ράιχ. Τι λες, μπαμπά? Σιωπή εσύ. Κυρία Δασκάλα, εδώ είστε ακόμη. Φύγετε αμέσως πιέτος στο σχολείο και ετοιμάστε καταφύγια στα υπόγεια. Γρήγορα. Τώρα. Πάω. Και μη σας πιάνετε και ο πανικός. Εμένα καλά μου ακούγονται τα νέα. Και η γερμανική κατοχή είναι μια παρεξηγημένη σελίδα της ιστορίας. Εγώ για να σας πω την αλήθεια του Χίτλερ, μέσα στην καρδιά μου τον έχω. Έπεσε πρώτη βόμβα. Καλά, εδώ είστε ακόμη. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Πάω. Και. Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ. Το μαύρο στο χάλι. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό καλοκαίρι, παιδιά μου. Σας εύχομαι υγεία και ειρήνη σε εσάς και σε όλον τον κόσμο. Γι' αυτό το ειρήνη πια. Μάθατε τίποτα σχετικά με τους φίλους μας, τους Γερμανούς? Όπως... Θα επιτεθούν τελικά να καθαρίσουν τη Σκαρταδούρα? Όχι, από ό,τι έμαθα, δεν θα γίνει τίποτα τελικά. Θα διευθετηθεί το θέμα δια της διπλωματικής οδού. Πω πω κρίμα. Κι εγώ σας είδα στον ύπνο μου, με λεπτό μουστακάκι, και εγώ δίπλα σας Εύα Μπράουν. Τελειώνετε με τα βραβεία, κυρία Δασκάλα. Μάλιστα. Καλή μου χωρική, μήπως μπορείτε να μας δείξετε τον δρόμο για το δημοτικό σχολείο του χωριού σας? Δεν φτάνει μέχρι εκεί το αυτοκίνητο, αλλά αν θέλετε μπορώ να σας οδηγήσω μέχρι εκεί που φτάνει και μετά να συνεχίσουμε ποδαράτο. Ποδαράτο. Έστω, περάστε. Πού? Στη Μερσεντέ? Ναι. Τι χεράκια. Να αυτή η μόρα. Συγχαρητήρια, Πολίνα μου. Ευχαριστώ, κυρία. Τάξεις και ηθική, Πολίνα. Θέλω να διαπρέψεις και σε αυτούς τους δύο τομείς. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είσαι καλά, παιδί μου. Συγχαρητήρια, Πολίνα. Και το πρώτο βραβείο. Αυτό προφανώς φέτος θα το μοιραστούν δύο παιδάκια. Όχι, βέβαια. Θα το πάρει ο γιος μας. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στον Εμμανουήλ Πόποτα. Μισό λεπτό, κυρία Δασκάλα, μισό λεπτό. Γιατί και η δική μου κόρη σολάριστα πήρα. Ναι, αλλά συνυπολογίζεται και η διαγωγή. Και τι έχει η διαγωγή του παιδιού μου? Άστιν, μαμά, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Βέβαια, όχι, πειράζει. Πειράζει και μάλιστα πάρα πολύ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, όχι μόνο από τον ιό μου, αλλά και από όλα τα παιδιά,
Η νεαρά χάσκα υπήρξε άψογη σε όλα. Εμμανουήλ, παιδί μου, θα ήθελα να μοιραστείς το βραβείο σου με τη συμπαθητριά σου. Βέβαια, μπαμπά. Μπράβο, Περίανδρε, μπράβο! Ο δίκαιος Σολομών. Νομίζω αυτό το χειροκρότημα είναι για σένα, Βάλια. Πήγαινε πάρεις το βραβείο σου, παιδί μου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Να, ο γιος του δήμαρχου είναι... Δεν χρειάζεται να μου πεις ποιος είναι. Το ένιωσα. Περίανδρη, τι έπαθες? Κάνεις σαν να είδες φάντασμα. Είδα. Με συναρπάζεις σαν να βλέπω περιπέτεια. Είσαι υπερένταση που ξέρω τη συνέπεια. Μου είπες πάντα έτσι θα με, μη μ' αγγίζεις, θα καείς κι όμως τολμώ να σ' αγαπώ ό,τι κι αν πεις. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ μέσα στο τούνελ που περνάς να ακολουθώ. Τολμώ να με αντίλαλος δικός σου σ' αγάπω. Τολμώ όσα δεν τόλμησε κανείς, εγώ τολμώ, τολμώ. Που μιλάς να σου μιλήσω, δεν εμποδίζομαι, ρισκάρω, θα τολμήσω. Σε αγαπάω, δεν με νοιάζει να πουλήσω μια ζωή για μια στιγμή που θα σε ζω μια στιγμή. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ μέσα στο τούνελ που περνάς να ακολούθω. Τολμώ να με αντίλαλος δικός σου σ' αγαπώ. Τολμώ όσα δεν τόλμησε κανείς, εγώ τολμώ, τολμώ. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ στο τούνελ που περνάς να ακολούθω. Τολμώ να με αντίλαλος δικός σου σ' αγαπώ. Τολμώ όσα δεν τόλμησε κανείς, εγώ.